Καλησπέρα σε όλους και όλες. Εδώ είμαστε μαζί με την εκπομπή Your Interview και σήμερα, όπως έχουμε προλογίσει όλες αυτές τις μέρες, δεν είμαι μόνη μου, μαζί είναι και Χρήστος Μπαλκόπουλος και να πούμε μια καλησπέρα. Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσουμε με τις καλησπέρες, εγώ θέλω να πω, όπως είστε όλοι, Greek Paranormal Society στο Facebook, όλοι like τώρα, χήμα και τσουβαλάτα, έτσι απλά ελληνικά, να μαθαίνετε, να ενημερώνεστε και να βλέπετε και τα βιντεάκια των παιδιών. Έτσι, χωρίς πολλά λόγια, πάμε like τώρα. Παρεμπιπτόντως, του λέω, Παύλε, πότε θέλεις να κάνουμε τη συνέντευξη, και μου λέει την Τετάρτη στις 10 η ώρα. Του λέω, θα είναι live. Και μου λέει, δεν έχω κανένα πρόβλημα, οτιδήποτε θέλετε, με ρωτάτε στον αέρα, είμαι ανοιχτός για όλα. Όπως και σας πω την αλήθεια, ότι μου είπε ότι αν ήσουν κάποιος σφασμένος δεν θα σου την συνέντευξη, γιατί δεν ξεχνάω από πού ξεκίνησα. Δεν ξέρω, σοβαρά, εγώ ανατρίχιασα με αυτό που άκουσα, γιατί σέβομαι τους ανθρώπους που δεν ξεχνούν και βοηθούν αυτούς που χρειάζονται βοήθεια. Λοιπόν, ας πιει ένα ποτηράκι νερό, ακούσουμε λίγο μουσκούλα και εντάξει, τον πήραμε από μπροστά, λέμε. Greek Paranormal Society και Παύλος πολύ λίγο μαζί μας. Χορεύω τρανς, χορεύω τρανς. Ό,τι ακούς είναι επιτυχία. Βρισκόμαστε στα Τρίκαλα. Η πόλη των Τρικάλων είναι χτισμένη πάνω στην αρχαία. Αφού δείχνω. Χορεύω τρανς, τρανς. Βρισκόμαστε στα Τρίκαλα. Ό,τι ακούς είναι επιτυχία. Παύλο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα, χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας και σας εύχομαι τα καλύτερα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό τον πρόλογο που έκανα. Ναι, πραγματικά είναι, ξέρεις, συγκινητικό να σου λένε κάποιοι άνθρωποι ότι δεν ξέχνουν από εκεί που ξεκίνησα και να σου λέει, να του λες πότε θέλεις να σου πει, έλα τώρα το κάνουμε, ξέρεις. Κοίταξε να δεις, Χρήστο, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όταν ξεκίνησα και εγώ την Greek Paranormal Society, δεξιά και αριστερά, είσαι μπροστά σε ένα PC και αρχίζεις και στέλνεις, παιδιά, εμείς είμαστε εδώ, ήρθαμε, ξεκινήσαμε, κάναμε, ράναμε. Και ξαφνικά βλέπεις ότι ποιος είσαι εσύ, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, τι είναι αυτό που κάνεις, ποιος είσαι, ούτε καν να δουν τη δουλειά σου, ούτε καν να δουν τι έχεις να πεις. Και μετά όταν περνάει ο καιρός, αφόσον πλέον στηρίζεις τις δικές σου δυνάμεις, γιατί κακός ή καλός όλους μας ανέθρεψε η Ελληνίδα μάνα και μας έχουν μάθει ότι πρέπει να στηριχτείς πρώτα στα πόδια σου και μετά στα χέρια σου. Όταν αρχίσεις πλέον και αρχίζεις και βλέπεις ότι μπορώ και μόνος μου, εντάξει, τα καταφέρνω,
αρχίζουν αυτοί που κάποτε σου έλεγαν ποιος, τι, πού, πότε και τους λες εσύ τώρα αυτά τα πράγματα. Και τα λες μάλιστα με πικρία μέσα σου, γιατί δεν είσαι κακός άνθρωπος. Απλά ελπίζεις αυτοί που σου αρνηθήκανε τότε που έχεις το, τότε που έκανες το ξεκίνημά σου, τουλάχιστον αισθάνονται και αυτοί λίγοι, γιατί αλλιώς θα είναι κακοί άνθρωποι. Το έχω κι εγώ αυτό εδώ όσον αφορά το ράδιο, γιατί το ράδιο ξέρεις, συσχετίζεται πάνω κάτω με τραγουδιστές. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι όντως είναι καταξιωμένα ονόματα και μας ανοίξαν διάπλατα την αγκαλιά τους, ας μας επιτρέψει ο λόγος, ο προφορικός να το πούμε. Και υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε τώρα και μας γυρίσανε την πλάτη. Λοιπόν, πάμε να σου πω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο ποιος ή καλύτερα ποιοι είστε, έτσι, όλο το team, και να ξεκινήσω μετά στα υπόλοιπα. Λοιπόν, η ομάδα ονομάζεται Greek Paranormal Society. Πολλές φορές, βασικά, δεν με έχει ρωτήσει κανένας από πού βγήκε αυτό το όνομα, επομένως θα το πω τώρα. Ήταν το επόμενο που ήθελα, να σε ρωτήσω. Ωραία, ωραία, το προλογώ εγώ, γιατί ξέρεις πάντα προσπαθούσα κάποια στιγμή, λέω κάποια στιγμή θα το πω, δεν γίνεται. Ήτανε το επόμενο που έχω. Βγάλ' τον Παύλο από μέσα σου, βγάλ' το. Ναι, ναι, δεν γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, μπαίνω ένα όμορφο πρωινό στη σελίδα στο Facebook και λέει δημιουργήστε σελίδα. Τι ήθελα να κάνω, ήθελα πολύ απλά να δημιουργήσω μια σελίδα και να δείξω στον κόσμο ότι μην πιστεύετε ότι υπάρχει στο ίντερνετ, ότι σας λένε. Και λέω τι όνομα να δώσω. Ωραία, αφού θα ασχοληθώ με αυτά, ας δώσω ένα όνομα. Δεν μου δεχόταν τις σελίδες κάποια ονόματα που είχα, δεν θυμάμαι τώρα, και τελικά μου δέχτηκε το Greek Paranormal Society. Και έτσι βγήκε το Greek Paranormal Society. Γιατί πολλοί μας κατηγορούν ότι δεν είμαστε Greek Paranormal Society, ότι είμαστε Greek Anti-Paranormal Society. Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή αν πρέπει να κλάψω αυτή την ονομασία που μας έχουν δώσει. Με προλαβαίνεις πάρα πολλά που ήθελα να σε ρωτήσω και συνέχισε. Λοιπόν, την ομάδα την ίδρυσα εγώ, μαζί με τον Διονύση τον Μωραΐτη, ο οποίος είναι από την ΚΟ, είναι ο σκηνοθέτης και συνειδητής της ομάδας. Στην αρχή ξεκινήσαμε εγώ, ο Διονύσης, ο Τόνι Λέιτζελ, ο οποίος είναι ο investigator. Mm-hmm. Είναι και, ήταν και αρκετά ο καιρός στο YouTube, στο χώρο του YouTube, έγινε γνωστός από εκεί. Και στην αρχή είχε ξεκινήσει ο Αντώνης Καραμαγκάς, ο οποίος περίπου εδώ και 2-3 μήνες έχει υποχωρήσει την ομάδα και έχουμε πάρει το νέο μας το μέλος, τον Θάνατο Σμυρνέο, ο οποίος κατ' εμέ αρχίζει και μας εκπλήσει. Δηλαδή δεν του το είχαμε, αλλά αρχίζει και μας εκπλήσει ως ένας πάρα πολύ καλός ερευνητής με πολύ ανοιχτό μυαλό. Ναι, και όπως έχω σημειωμένο, ερευνητής και ακόμα ένας επιπρόσθετος καμεραμέν. Ναι, είναι, κοίταξε να δεις, ελπίζω να τα πούμε και συνέχεια. Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να κάνεις. Ναι. Είναι πάρα πολύς ο χρόνος και γι' αυτό χρειάζεται όχι δύο κάμερες. Ο καθένας μας κουβαλάει από μια κάμερα, από πάνω από το κεφάλι μας έχουμε από μια GoPro, σύν τον σκηνοθέτη, γίνεται ένας χαμός. Λοιπόν, πες μου λίγο τα τυπικά, ξέρεις, για να ξεκινήσω έτσι. Πώς ξεκίνησες, τι είναι αυτό που σε εξητάρει ακόμα, όπως διάβασα μετά από 13 χρόνια, όπως είδα μάλλον σε ένα βίντεο που το κάνεις, τι είναι αυτό που σου έδωσε το έναυσμα, αν θέλεις, να ξεκινήσεις. Ήταν μια φωτογραφία. Ναι. Ήταν μια φωτογραφία που τραβήθηκε τώρα δηλαδή τον Μάιο, τον Μάρτιο μάλλον θα μπούμε στα 2 χρόνια. Όταν ξεκίνησα είχα αυτή τη σελίδα, ήμουνα μόνος μου. Κάποια στιγμή, επειδή άρχισα να βγάζω κάποια βίντεο από διάφορα φορούς στο ίντερνετ, έλεγα «Παιδιά, μην τα πιστεύετε, μην τα πιστεύετε». Κάποιος φίλος τότε της ομάδας μου στείλε ένα προσωπικό μήνυμα και μου λέει «Σταμάτα να μας ενοχλείς». Και το απαντάω «Μα πώς σε ενοχλώ», λέγοντας ότι αυτά που φτιάχνονται, που βλέπεις στο ίντερνετ είναι ψέματα. Λέει «Γιατί δεν παίρνεις μια φωτογραφική κάμερα να πάρεις τα πόδια σου, να σηκωθείς και να πας σε ένα μέρος που θεωρείται στοιχειωμένο εκεί που μένεις, να πάρεις κάποιες φωτογραφίες και μετά, εάν και εφόσον δεν πετύχεις κάτι, τότε λέει να έρθεις να μας κράζεις, να σου βγάζουμε βιντεάκια για το παραφυσικό». Και όπως έγινε. Βρισκόμουν στα Τρίκα, όπου και τώρα βρίσκομαι, όχι τώρα, γιατί αύριο όπως έχεις προλογίσει, είμαι τώρα με τις τσάντες στο χέρι, φεύγουμε για Αθήνα για επεισόδιο, πήγα, έβγαλα κάποιες φωτογραφίες, μου φάνηκε μια φωτογραφία πάρα πολύ περίεργη. Όχι ότι ήταν φάντασμα, δεν υπάρχει περίπτωση κρυκόνο site να πει ότι αυτό είναι φάντασμα. Έτσι, απλά ήταν περίεργη. Ναι. Και με αποτέλεσμα κάθισα στο PC μου μπροστά, έβλεπα στο YouTube διάφορα πράγματα, είδα τη δουλειά του Διονύση τον Μωραΐτη, τον έστειλα μήνυμα, σχηματίστηκε η ομάδα και ξεκίνησε το ταξίδι της. Λοιπόν, το τι με εξητάρει όμως, ναι, γιατί ασχολούμαι όντως 20 χρόνια, είναι η μαγεία
στο να μπορείς. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή εγώ νιώθω τέλεια. Αν ρωτήσει κάποιο άλλο μέλος, ξέρω εγώ, της ομάδας θα σου έλεγε άλλα πράγματα. Εγώ νιώθω υπερβολικά τέλεια όταν βρίσκω λογική εξήγηση πίσω από κάποια πράγματα τα οποία για πολλούς θεωρούνται ταμπού ή για πολλούς θεωρούνται παραφυσικά ζητήματα. Εμένα αυτό με εξητάρει και δεν νομίζω να με αφήσει ποτέ. Εντάξει, εγώ να σου πω ότι ξέρεις, στο πλυντήριο στέβει τα ρούχα, πέφτει ένα πράγμα από το τρίξιμο και δεν πάω μέσα. Να ξέρεις. Ναι, πρόσεξε, μην νομίζω ότι είσαι ο μοναδικός. Γιατί πολλοί είναι ταμπού αυτή η κουβέντα. Και εγώ με τους φίλους μου, στο κρασάκι πάνω, ξέρω εγώ παρέα, όλοι μου λένε καλά ρε εσύ, μα εγώ αυτό. Όλοι. Απλά αυτό χαίρομαι για την κρυπάνω σου, Σαντή. Ότι βγήκαμε μπροστά και σιγά σιγά ο κόσμος δεν φοβάται να μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Παύλο μου, εγώ αν μπορούσα θα ήμουν στην ομάδα σας πάντως. Δεν φοβάμαι τίποτα. Από τότε μιλές ποτέ, έτσι, κοίταξε. Θεσσαλονικιός είμαι, θα βρεθούμε σύντομα πάνω. Να σας πάρουμε σε μια έκτα μαζί. Πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη χαρά. Εμένα βέβαια, δεν πειράζει. Εμένα, ναι, μια χαρά. Μια χαρά. Να τον αφήσουμε λίγο να ξεκουραστεί και σε πολύ λίγα λεπτά να το ρωτήσουμε. Έχουμε εδώ πέρα ερωτήσεις. Αλλά Παύλο μου, όπως είπαμε, έτσι, χαλαρά και με καφεδάκι. Έτσι εννοείται πάντα. Αυτή τη στιγμή ο Παύλος έχει απομονωθεί προσπαθώντας να αντιληφθεί τους ήχους του περιβάλλοντος και να τους ξεχωρίσει έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας να μας επηρεάσουν. Και το ίδιο θα κάνουμε αργότερα και όλοι μας. Είναι ότι υπάρχουν ήχοι όπως κάτω από το δρόμο, έτσι τα αυτοκίνητα, ακούγεται εδώ βοητό. Επομένως, αν κάποιοι άνθρωποι έχουν ακούσει κάποιους ήχους, σίγουρα μερικοί από αυτούς μπορούν να εξηγηθούν από τους ήχους του περιβάλλοντος. Ειδικά και μες τη νύχτα κιόλας. Μες τη νύχτα είσαι ξεκινένος φόβος. Παιδιά, εγώ, εντάξει, ωραία όλα αυτά που λέτε, δεν θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, διότι στο νότιο μέρος του κτηρίου που πήγα, εγώ αντιλήφθηκα κάποιους ήχους που θεωρώ προς το παρόν ότι δεν μπορώ να τους εξηγήσω σαν ήχους περιβάλλοντος. Λοιπόν, ωραία, αυτό... εντάξει, αυτό είναι, το έχουμε ξαναπεί, είναι στην οτροπία του καθενός. Στο Καστράκι, όπου από εδώ θα ξεκινήσουμε να ανέβουμε πάνω στα μετέωρα για να κάνουμε τη βραδινή μας έρευνα. Εμένα περισσότερο αυτό μου μοιάζει για κυνηγητό και όχι σαν έρευνα. Διότι όλες οι αναφορές που έχουμε είναι σε διάφορα σημεία στο δρόμο που υπάρχουν που οδηγούν στα μοναστήρια. Πρέπει να πάμε σε όλα αυτά τα μοναστήρια, θα δούμε ακριβώς αυτές τις αναφορές. Τόνι, τι πιστεύεις τώρα? Κοίτα, ίσως η πιο δύσκολη έρευνα που κάνουμε ποτέ. Αυτό ισχύει. Εντάξει, αναφορές που έχουμε, έτσι, μιλάνε ότι ο κόσμος ανεβαίνει προς τα μοναστήρια και βλέπει, δεξιά-αριστερά τέλος πάντων, βλέπει ανθρώπους, λέει, να ανεβαίνουν και ότι μετά χάνονται από τα μάτια τους ανεξήγητα. Στην ουσία μιλάνε για φαντάσματα, έτσι. Απλά κρατάνε, λέει, κεριά. Τους βλέπουν να είναι μαυροφαρευμένους, σαν να είναι παπάδες ένα πράγμα. Τώρα κατά πόσο αυτό μπορεί να ισχύει? Βρισκόμαστε στο παλιό εργοστάσιο, όπου εδώ θα κάνουμε την έρευνά μας. Οι αναφορές που έχουν έρθει σε εμάς μιλάνε για ανθρώπους που περπατάνε στον αέρα, διάφορες μπάλες φωτός που εμφανίζονται πάνω από το εργοστάσιο και εξαφανίζονται με μεγάλη ταχύτητα. Το καλύτερο δε για μένα, μιλάνε για τελετές μαύρης μαγείας και σολομονικής. Όπως είναι γνωστό, αυτοί του είδους οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα δεν επιλέγουν τυχαία ένα χώρο. Απ' την άλλη, αρκετοί φίλοι της ομάδας που μένουν σε αυτή εδώ την περιοχή μας έχουν πει ότι δεν έχουν αντιληφθεί κάτι. Μύθος, μια υπερβολή. Θα μάθουμε μετά τη σημερινή μας έρευνα. Geo Radio, το ιντερνετικό ραδιόφωνο
που δεν έχει καμία σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Μαζί στην επιτυχία. You Radio, Παύλος, Greek Paranormal Society, Part 2. Το πήγα καλά. Το Part 2 από κοντά. Ναι, εντάξει, μην ξεχνιόμαστε, έχεις δώσει υπόσχεση. Για πολλά από ό,τι κανονίζουμε. Θα βγει ωραίο και άρθρο, Παύλου. Η προσωπική εμπειρία μας με τους Greek Paranormal Society. Νομίζω, παιδιά, θα είναι μία όντως, γιατί είναι αρκετά περίεργα να είσαι μόνος σου ή με άπειρους σε κάτι το οποίο θεωρείται στοιχειωμένο, αλλά με κάποιους που είναι έμπειρους νομίζω ότι θα σας φύγει αυτό. Δηλαδή αυτό το ανατρίχεσμα, ο φόβος, είναι διαφορετικά. Ναι, εντάξει, βρήκες και άτομα τώρα που τον εξετάρει ο φόβος. Πάμε λίγο. Ακριβώς. Κύριε Χρήστο, έχετε να κάνετε ερωτήσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι μέσα από τα βίντεο του YouTube σας γνώρισε πολλοίς κόσμος, πολλές χιλιάδες κόσμου, αν θέλεις. Περπατάει ή ο Παύλος, ή ο Διονύσης, ή ο Τόνι, ή ο Θάνος στον δρόμο. Προφανώς δέχεσαι κακοπροαίρετες ή και καλοπροαίρετες κριτικές. Τι είναι αυτό που, πώς είναι η αντιμετώπιση του κόσμου προς το πρόσωπό σας ή πριν από κάθε γύρισμα? Λοιπόν, βασικά, πόσο πολύ μπορώ να σε ευχαριστήσω για αυτήν την ερώτηση. Δεν την έχω δεχθεί ποτέ και είναι μια ερώτηση η οποία προσωπικά εμένα με απασχολεί. Ναι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, νομίζω ήμουνα στο Μήλο των Ξωτικών, εδώ στα Τρίκαλα, τα Χριστούγεννα, και έρχεται ένα πιτσιρίκι, πόσο ήταν, 13-14, και έρχεται και μου λέει, θα μου δώσει ένα αυτόγραφο. Το κοιτάω δεξιά-αριστερά, λέω, ποιον μιλάει τώρα? Και κοιτάω, όταν κατάλαβα ότι μιλάει σε μένα, του λέω, γιατί δεν θες να πάρεις ένα αυτόγραφο εδώ από την μητέρα σου, λέω, εδώ τον πατέρα σου, σε έχει μεγαλώσει, έχει κάνει, μάμου, που σε φέρνει. Και μου λέει, α, είσαι από αυτούς τους ξενερωτούς. Λέω, οκ. Απλά μου φαίνεται περίεργο. Και τα παιδιά τους φαίνεται περίεργο το να περπατάω στον δρόμο και να λένε, να, αυτοί με τα φαντάσματα. Δηλαδή, και μεν γελάμε, και μεν στεναχωριόμαστε, γιατί ακόμα ο περισσότερος κόσμος, και μην κρυβόμαστε, το κοινό μας είναι το νεαρό κοινό, μιλάμε από 14 ως 30, δηλαδή αυτό είναι το κοινό μας, το main κοινό. Δεν νομίζω, πρέπει να είναι και πολύ πιο πάνω. Και να κοίταξε να δεις, η συνείδηση πιο πάνω είχαμε παλιότερα, αλλά ήρθαμε σε ρήξη. Ήρθαμε σε ρήξη γιατί ξέρεις τώρα, άλλο σκεπτικό, άλλο μυαλό, εμείς λίγο πιο ανοιχτοί, ήρθαμε σε ρήξη και επομένως έχουμε αυτό το κοινό. Το να σε σταματά τώρα κάποιος στον δρόμο και να σου λέει, εμένα πέθανε ο πατέρας μου, εμένα πέθανε η γιαγιά μου και το νιώθω και το βλέπω, δεν ξέρεις να απαντήσεις. Είναι η μαγεία των teenager, αλλά όσο αφορά για την τρίτη ηλικία, γιατί προσωπικά σου λέω ότι έχω ψάξει πολύ το θέμα, και οι ίδιοι διηγούνται ιστορίες. Και οι ίδιοι... Μα το θέμα αυτό είναι, ότι σαν Greek Paranormal Society, αν παρατηρήσεις, περνάμε κάποια μηνύματα μέσα από τα βίντεό μας. Τα μηνύματά μας είναι ότι αν ψάχνουμε εμείς ένα θρύλο μέσα στην παράδοσή μας, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας, η ανάδειξη του θρύλου και του τόπου που επισκεφτόμαστε, και μπας και ξυπνήσει κάποιος και δει την ερημιά που επικρατεί σε τέτοια μέρη, τα οποία μπορούσαν άνετα από τους τοπικούς, άντες τους ονομάσω άρχοντες, να γίνουν κάτι, να γίνουν πάρκο, να γίνει ένα μουσείο, κάτι να γίνει. Σωστό. Σωστό. Βλέπεις ότι τα άτομα της, εγώ δεν θα το έλεγα τρίτης ηλικίας, θα το έλεγα της μέσης ηλικίας, σε κοιτάνε με διαφορετικό μάτι. Σου λένε, εσείς δεν πιστεύετε στα φαντάσματα. Που εμείς δεν έχουμε πει κάτι, απλά έχει περαστεί κάποιο μήνυμα. Ναι, αλλά ο Θεός λέει ότι, και είναι παραπληροφορημένοι. Γιατί εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία, επειδή δεν είμαστε, εμείς μιλάμε με τον κόσμο και από τις σελίδες μας και από τα πάντα, και αυτό μας έκανε γνωστούς σε αυτό το σημείο που είμαστε. Γιατί ποτέ δεν σηκώσαμε ένα βίντεο, μια ανάρτηση και φύγαμε. Καθόμαστε και μιλάμε με τον κόσμο. Και σου λέει, και τους λες, μα ξέρετε κάτι, δεν έχει σχέση τώρα αυτό εδώ το παραφυσικό με το Θεό. Και αφού θέλετε να μιλήσουμε για την Ελλάδα ζούμε, για το χριστιανισμό, για την Ορθοδοξία, διαβάστε λίγο ότι καμία θρησκεία, όπως και ο χριστιανισμός, δεν δέχεται τον όρο φάντασμα. Δεν δέχεται ότι πεθαίνουμε και μπορούμε να μείνουμε εδώ. Και μετά σε έρχεται, να, ήρθε έξω μας να μας απαντήσει. Μα δεν τα λέω εγώ, τα λένε τα βιβλία τα οποία πιστεύει ο κόσμος. Εγώ... Γι' αυτό έχουμε ήρθει λίγο σε ρήξη, ενώ ο νεαρός είναι σφουγγάρι και αυτό είναι το καλύτερο. Η μαγεία, το teenager. Αν και να σου πω τι πιστεύω, εγώ πιστεύω ότι όλοι, το 90% μέσα μας το πιστεύει, και αν κάποιος δεν το λέει, είναι γιατί φοβάται.
να πει πιστεύω. Δεν είναι ταμπού πλέον όμως. Ξέρεις κάτι, αυτό έχω παρατηρήσει δύο χρόνια τώρα που είμαστε εμείς. Δεν είναι ταμπού. Αυτό, αν καταφέραμε κάτι, ήταν να μην κάνουμε αυτό πλέον να θεωρείται ταμπού. Να σου μιλήσω, ξέρεις κάτι, όταν περπατούσα με την άκρη του ματιού μου, κάτι αισθάνθηκα, έκανα έρανα. Δεν είναι ταμπού, γιατί εμφανιστήκαμε εμείς και γυρίσαμε και είπαμε κάτι πολύ απλό. Παιδιά, οι πεπατημένοι μας να είναι λογική. Δεν μπορείς επειδή αισθάνεσαι εσύ, έχεις δει ένα θρίλερ στο σπίτι με το φίλο σου, με τη φίλη σου, με τον άντρα σου, σύζυγό σου, μια παρέα φοιτητές. Έχεις δει ένα θρίλερ, έχεις επικεντρώσει το τρίτο λεγόμενο μάτι σου στο φόβο, βγαίνεις έξω να φύγεις, κουνιέται ένα κλαδάκι από τα δεξιά σου και εσύ το βλέπεις σαν νυχτερίδα με δόντια. Γιατί ξεκινήσαμε να δίνουμε λογική. Μην φοβάστε να μιλήσετε για αυτά που βιώνετε, γιατί αυτό είναι και το μότο της ομάδος. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος για το παραφυσικό ή τι πιστεύει. Μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που ζήσανε το λεγόμενο παραφυσικό. Ξέρεις, τώρα μου δίνεις πάσα να σου κάνω ένα ερώτημα και κάποια υπερωτήματα. Τελικά, αλήθεια, πραγματικότητα ή μύθος? Μάλιστα. Ποιος είναι ικανός να απαντήσει αυτό το ερώτημα? Πάντως εγώ και σίγουρα σαν ομάδα δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Και θα σου πω... Απλά θέλω να το πάρω και λίγο διαφορετικά. Να σου πω λίγο, πρωτού το πάρεις, θέλω να σε διακόψω λίγο. Παρακολούθησα πάρα πολλές φορές το replay στο δάσος με τις νεράιδες. Αυτό που έρχεται στον νόμο ξαφνικά στο πλάνο και σε χτυπάει. Α, ναι, είναι στην Ελλάδα, ναι, στο νομοτερικάδο, ναι. Παρακολούθησα πάρα πολλές φορές στο βίντεο που είστε, που λέει, βρικόλακες... Α, στο σπήλιο, ναι, στο σπήλιο, στην Κάλυμα. Μπράβο, όπου εκεί όλο το συνεργείο κάποια στιγμή νομίζω ότι το νιώθετε και βγαίνετε έξω, όλους αυτούς τους ήχους. Γι' αυτό σε ρωτάω, μύθος ή πραγματικότητα? Είναι κάτι, ας πούμε, που δεν μπόρεσα εγώ να εξηγήσω όσον αφορά, ειδικά μέσα στο σπήλαιο, τη φωνή, την άχνα που λες αυτό το... Ακούσατε αυτό το «Α», το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις το τι καλά κάνεις που με ρωτάς. Έχουμε μια σελίδα. Όταν σηκώνουμε τα βίντεο σε εμείς, γίνεται μια επεξεργασία. Mm-hmm. Προσπαθούμε να βρούμε λίγο τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Να ανατρέξουμε στις σκηνές που ήμασταν, να δούμε αν υπάρχει κάποια λογική εξήγηση. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, η λογική εξήγηση. Μπράβο, μπορώ εγώ, τώρα να σου πω και εγώ ακριβώς, ότι όντως... Γιατί... Στην, ναι, παίζουν. Αυτό ακριβώς, γιατί ενώ βλέπω όλα τα επεισόδια, φροντίζω πάντα στο τέλος αυτό που μαζεύεστε στο σπίτι, στο κάποιο στούντιο που είστε, που το εξηγείτε, το βλέπω δύο και τρεις φορές. Mm-hmm. Για να μπορώ, ξέρεις, να καταλάβω κι εγώ το τι γίνεται. Και να καταλάβει λίγο κι ο κόσμος αυτό που έχει δει, να το εξηγήσεις εσύ τώρα που σ' ακούει. Λοιπόν, θα το πω πολύ απλά. Το 99% των φαινομένων όλων που υπάρχουν, που ζει ο κόσμος, που βλέπουμε στο ίντερνετ, είναι εξηγήσιμο ή παρεξηγήσιμο γεγονός. Mm-hmm. Το 1%, γιατί έχουμε παρεμηνεύσει πολύ αυτό που έχουμε πει σαν ομάδα, είναι κάτι το οποίο περιμένει να εξηγηθεί. Ναι. Το ξαναλέω για να με πιάσουν. Ή το 1% περιμένει για να εξηγηθεί. Εξηγηθεί. Ναι. Αυτή είναι η δικιά μας θέση σαν ομάδα. Αν μας ρωτήσεις ατομικά, όπως και εμένα, μπορεί να σου πω το 1%, ξέρω εγώ ρε φίλε, τι να σου πω. Μπαίνω στο χώμα και καθώς μπαίνω στο χώμα πάω σε ένα παράλληλο κόσμο και με βάση της εκβατικής, ας πω ό,τι θέλω. Ναι, ναι, ναι. Το τι βγαίνει. Και δεν μπορώ, γι' αυτό δεν μπορώ να σου πω με ακρίβεια μύθος ή πραγματικότητα. Δεν μπορώ, γιατί εμείς αυτό που θέλαμε από την αρχή είναι να μην δείχνουμε τα πιστεύω μας. Γιατί από τη στιγμή που καταλάβαμε ότι αρχίζει και έρχεται κοινό και μας παρακολουθεί και μας βλέπει και μας βρίσκει για να βγάλουμε φωτογραφίες, είπαμε ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί. Να μην καθοδηγούμε τον κόσμο. Αν πω εγώ τώρα μύθος. Έτσι λέω τώρα μύθος. Ναι. Ξέρεις ότι μου έχει δει μήνυμα από, τέλος πάντων, από παιδί σχολείο. Μπράβο. Εγώ πλακώθηκα με τον Χρήστο γιατί αυτός υποστηρίζει άλλη ομάδα. Αυτή η ομάδα πίστευε στα φαντάσματα, εγώ δεν πιστεύω με GPS. Ναι, 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 κατάλαβα. Αυτό είναι επικίνδυνο. Δεν ξέρει ο κόσμος τι δύναμη έχει το YouTube. Έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Άρα, καλύτερα να δείχνεις στον κόσμο τι έχεις καταγράψει. Έτσι. Καλύτερα να του δίνεις λογική εξήγηση. Παραδείγματος χάρη αυτό που λες που με χτύπησε στον νόμο. Λοιπόν δεν έχουμε βρει ακόμα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι έχει. Είναι η επόμενη πρόταση που πρέπει οπωσδήποτε να πω, γιατί πρέπει να την πω. Μπράβο, γιατί βλέποντας
την ανάλυση σου στο βίντεο που καθόσασταν όλοι μαζί, είναι εκεί όπου προκαλείς, κάνε κάτι. Ναι, είναι το λεγόμενο provoking. Μπράβο, κάνε κάτι, πες μου κάτι, αντίδρασε, και εκείνη ακριβώς στη στιγμή, είναι αυτό που λες, ότι είτε θέλεις από συγκυρία, είτε επειδή όντως κάτι υπήρχε, μπαίνει κάτι μέσα στο πλάνο και σε χτυπάει. Λοιπόν, εγώ αν το έβλεπα το βίντεο αυτό, εγώ, ήμουν απ' έξω και στη θέση του Παύλου ήταν κάποιος άλλος, θα έλεγα είναι στημένο. Ναι. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Έχω πει πολλές φορές ότι εμείς αυτοί είμαστε. Πάρτε τα βίντεό μας, αν τολμάτε μερικοί, υπάρχουν προγράμματα και δείτε αν είναι στημένα ή όχι. Εγώ αυτό το πράγμα θα έλεγα. Και ξέρεις γιατί θα το έλεγα? Γιατί πολύ απλά δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση τι ήταν αυτό το πράγμα. Αλλά είμαι σίγουρος 100% βάσει της λογικής, βάσει και κάποιων άλλων πραγμάτων που έχω βιώσει, ότι είναι ενέργεια. Mm-hmm. Οι ενέργειες δεν είναι φαντάσματα. Οι ενέργειες δεν είναι παραφυσικά. Οι ενέργειες δεν είναι μεταφυσικά. Οι ενέργειες είναι επιστημονικά αποδεκτές και αποδεδειγμένες. Το τι είδους ενέργεια τώρα είναι αυτή, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν μας μπόρεσε να μας απαντήσει και ένας φυσικός. Λοιπόν, βάζουμε μία ανωτελεία. Πάμε λίγο να ακούσουμε κάποια make-off που έχουν από τα βιντεάκια τους, έτσι, να γελάσουμε λίγο και να έρθουμε στο θέμα δουλειά, εντός εισαγωγικών, έτσι. Ωχ, αρχίσαμε τα δύσκολα βλέπω, Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάποια make-off, έτσι, από τα βιντεάκια τους και να έρθουμε σε πολύ πολύ λίγο μαζί. Μπορεί στα επεισόδια μας να μας θεωρείτε φαραλαίους, αλλά... Πάμε να μας θεωρείτε, να μας βλέπετε. Όχι θεωρείτε, τι θεωρία είναι αυτή. Πού μου κόλλησε εμένα τώρα. Πάμε. Υπάρχει μια θεωρία που λέει. Ότι είμαστε παραλέ. Νόμιζα ότι θα το πει όλοι. Τους καλεσμένους μας. Τους φάνε χαιρέτησα. Όχι, θα χαιρετήσω. Εσύ τους φάνε, εσύ τους καλεσμένους. Εγώ θα ήθελα ευχαριστώ την Ακαδημία για αυτήν το. Αν το μεταφυσικό στα Δωδεκάνησα είχε πρωτεύουσα, τότε σίγουρα μιλάμε για την κάλυψη. Σταμάτα. Αν το μεταφυσικό στα Δωδεκάνησα. Στα Δωδεκάνησα. Μέρα ξεκόλα ρε. Για φαντάσματα, παύλα, τρικόλακες, είναι... Άγγελο, ξανά. Μπερδευτήκαμε. Από το... Εντάξει. Okay. Η Κάλυμνος είναι γνωστή για τα σφουγγάρια της, όσο και για το θυμαρίσιο μέλι. Έχει ένα σαν... Άλλη μια. Βρισκόμαστε στο Ιταλικό επαρχείο της Καλύμνου. Το μέρος... Εμείς σαν ερευνητές θέλουμε να ψάξουμε εάν αυτή η σκιά είναι βρικόλακας... Πίνουν αίμα και σκοτώνουν τον κόσμο. Στην ελληνική πραγματικό... Ναι, πάμε ξανά. Οι βρικόλακες όπως τους έχουμε μάθει, όπως ακυρώ, έλα όπως τους έχουμε μάθει και μην μιλάς άλλο. Ή βιβλιογραφίες τις οποίες θεωρούνται ξανά, σταμάτα. Α, okay. Στην ελληνική όμως παράδοση διαφέρουν. Διαφέρει ή διαφέρουν. Στην ελληνική όμως παράδοση διαφέρει. Οι βρικόλακες διαφέρουν. Η νυχτερινή ζωή των τρικάλων ξεκινάει από τα μικρά της... ακυρώ, πάμε ξανά. Σήμερα η ομάδα... Μια πρώτη μέρα στα Τρίκαλα δεν έχει να... το ονομάστηκε έτσι από την ύμφη Τρίκη, κόρη του Πηνεού ή κατά τ' άλλους Λιθαίου ποταμού. Τι είπα ο μαλακός ποταμού, άκυρο. Ας το φίλε να το πω. Ονομάστηκε έτσι γιατί γούσταρε. Τους πρώτους μετά Χριστόν αιώνες, η πόλη και η υπερχή... Σκάσε Παύλο. Ονομάστηκε έτσι από την ύμφη Τρίκη, κόρη του Αλτσχάιμερ, κόρη του Πηνεού ή κατά τ' άλλους Εσώπου ποταμού. Η πόλη και η περιοχή γνώρισε τα κέρατά του. Ενώ για ένα σύντομο χρονικό διάστημα ξαναγύρισε στη Βυζαντινή αυτοκράτο. Ενώ για ένα... Τα Τρίκαλα, τα οποία είναι χτισμένα στην αρχαία πόλη της Τρίκης, η οποία ιδρύθηκε το 3000 π.Χ. Το όνομά της λέγεται το πήρε από την ύμφη Τρίκη, που ήταν κόρη του ποταμού. Βρισκόμαστε στα Τρίκαλα.
Βρισκόμαστε στα Τρίκαλα, τα οποία είναι χτισμένα πάνω στην αρχαία Τρίκη. Φορσού τον Πατάρε. Βρισκόμαστε στα Τρίκαλα. Η πόλη των Τρικάλων είναι χτισμένη πάνω στην αρχαία... Αφού δείχνω. Χορεύω τρανς, τρανς. Βρισκόμαστε στα Τρίκαλα. Βρισκόμαστε στα Τρίκαλα. Βρισκόμαστε στα Τρίκαλα. Χορεύω τρανς, τρανς. Χορεύω τρανς, τρανς. Χορεύω τρανς, τρανς. Χορεύω τρανς, τρανς. Τρανς, τρανς. Χορεύω τρανς, τρανς. Τρανς, τρανς. Χορεύω τρανς, τρανς. Αλλά και την παράδοση του εκάστοτε τόπου. Όπως γνωρίζετε, όπως γνωρίζετε, όπως γνωρίζετε, ώστε να έχετε δύο λόγους για να επισκεφτείτε το κάθε μέρος που θα είμαστε εμείς ήδη. Πάμε στο Ασκληπιό, έχουμε μια μαρτυρία, είδατε ποια μαρτυρία, και ελπίζω να φτάνουμε σύντομα. Το μήνυμα που ακολουθεί είναι μια πρόταση από το Γιο Radio για τη δική σας διασκέδαση. Πάμε κι αμώ. Club 22. Ξανά. Πάνω σε άμμος. Πάμε με για να με πας. Σαν παιδί από χέρι από αστέρι σ' αστέρι. Αγγελική Λιάτη. Τα παράπονα μου κάνω. Κι άμα θες το ακούστο. Κίνης. Κι αν πέρασα από φωτιές. Μαζί τους και ο Κώστας Αγέρης. Club 22. Διασκέδαση με αυτούς που ξέρουν. Άσε με μένα, άσε με μένα. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Club 22. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 22. Τηλέφωνο 210-9244-390. Ήτανε πρόταση για έξοδο από το Your Radio. Και τη νύχτα ακούς Your Radio. Μαζί σε κάθε σου επιλογή, σε κάθε σου στιγμή. Επιστρέψαμε και όπως είπαμε θα αναλύσουμε για το τομέα δουλειά. Εντός εισαγωγικών, έτσι. Να μας πεις τι χρειάζεται για την εντός εισαγωγικών δουλειά σου και ποια είναι η χρησιμότητα. Λοιπόν, καταρχάς αν δεν είναι δουλειά. Ναι, γι' αυτό είπα... Δεν είναι κάτι που σου δίνει χρήματα. Μπράβο, γι' αυτό είπα και εντός εισαγωγικών. Ναι, δεν είναι κάτι που δεν σου δίνει... Είναι κάτι το οποίο... Είναι, φαντάσου ένα χόμπι, μόνο που δεν μπορούμε να το δούμε σαν χόμπι, σου παίρνει λεφτά και σου παίρνει πάρα πολλά λεφτά. Χρειάζεται. Τι χρειάζεται για να μπει σε αυτό το χώρο. Καταρχάς, χρειάζεται να ξεκαθαρίσεις τι θες να κάνεις. Θες να ψάξεις να βρεις φαντάσματα. Τότε δεν μπορώ να σου δώσω συμβουλές σε αυτούς μας ακούτε. Θέλεις όμως να κάνεις έρευνα, να δεις τι γίνεται, γιατί ένα σημείο είναι θεωρείται στοιχειωμένο. Να το ψάξεις πίσω, λαογραφικά, παράδοση, βιβλιοθήκες, ίντερνετ. Αυτά είναι χρονοβόρα. Επομένως, γιατί και οι τέσσερις μας εμείς, ας πούμε, στην ομάδα δουλεύουμε. Παιδιά, τι να σας πω. Εγώ, δηλαδή, είμαι και φρεσκοπαντρεμένος, ξέρω εγώ, έχει 3-4 μήνες. Να ζήσεις. Να είστε καλά. Θέλει χρόνο, δηλαδή. Πόσο στο πω. Δηλαδή, εγώ φεύγω αύριο και θα γυρίσω μετά από 12 μέρες στο σπίτι μου. Δεν μπορείς να το δεις σαν δουλειά και έχουμε κατηγορηθεί. Γιατί θυμάμαι, Χρήστο, όταν επικοινωνήσαμε κιόλας μαζί, ναι. Μου είπες κάποια λογάκια και σου λέω, παιδί μου, δεν είναι σου λέω δουλειά. Είδες πώς φαίνεται έξω από το... πώς φαίνεται από κάποιον που το κοιτά από την οθόνη του υπολογιστή του. Μπράβο. Ότι φαίνεται σαν δουλειά. Μπράβο, ναι. Θέλω εγώ να σου πω ότι, εντάξει ρε φίλε, όλο αυτό που κάνεις, δεν υπάρχει κάτι που αμείβεσαι, κάποιος που να σου ταχώνει, κάτι που... Ξέρω εγώ, κάτι να σε... Και μ' αρέσει. Βγήκαμε πληθυντικά και μ' αρέσει. Ναι, μπράβο, κάτι μπράβο. Να σε χρηματοδοτεί, ρε φίλε. Λοιπόν, ναι, με χρηματοδοτεί η ίδια μου η τσέπη. Και η ίδια η τσέπη των παιδιών. Και το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Δεν υπάρχει περίπτωση από το YouTube να βγάλεις χρήματα. Δεν υπάρχει. Θα νομίζω, πρέπει... Ναι. Εγώ γνωρίζω όλους τους YouTubers αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αν και εμείς έχουμε δηλώσει ότι δεν είμαστε YouTubers. Απλά το YouTube αναδεικνύει τη δουλειά μας. Mm-hmm. Θα δεις ότι, τώρα τι να σου πω, να σου πω για τον Chris Links, ο οποίος είναι πολύ καλός μου φίλος.
θεωρείται ένας από τους τρεις μεγαλύτερους YouTubers μας στην Ελλάδα. Ναι. Με πολλές προβολές, μάμου σου του, και του λέω στο παλικάριο πόσα παίρνεις, ρε μίλα. Παίρνω, ξέρω εγώ, κάνα 150-200 ευρώ. Έχουμε και το capital control, μην ξεχνάς. Δεν είναι τα capital control, παιδιά, είναι η Ελλάδα. Το ελληνικό YouTube, η ελληνική διαδικασία. Είναι πολλά. Πάντως με τίποτα, όποιος σκεφτεί να μπει σε αυτό το χώρο, είτε αυτό που κάνουμε εμείς για να βγάλει χρήματα, του το λέω πολύ καλά. Του το λέω γιατί έχουν ξεκινήσει πολλοί. Για να κάνεις αυτό που κάνουμε εμείς, να γυρνάς όλη την Ελλάδα και να θυμίσω ότι η ομάδα δεν είμαστε, δεν μένουμε μαζί. Δεν είμαστε από την ίδια πόλη. Ναι, όντως. Εγώ μένω Τρίκαλα. Ο σκηνοθέτης μένει Κο. Ο Θάνος μένει Ερέτρια. Ο Τον είναι Αθήνα. Για να βρεθούμε εμείς σε ένα σημείο, βάλτε μόνο τα εισιτήρια. Βάλτε τη διαμονή στο ξενοδοχείο. Βάλτε το τι θα φάμε. Βάλτε το τι θα κάνουμε, το τι θα ράνουμε, πώς θα κινηθούμε. Είναι λεφτά. Και δεν μας ταχώνει κανένας, δεν μας τάχωσε ποτέ κανένας, πλην μερικών περιπτώσεων, ανοιχτά χαρτιά, να, είδες τώρα που στέλναμε. Ξέρετε κάτι, ναι, θα έρθουμε στην Ξάνθη, είμαστε αυτοί, αυτοί και αυτοί, είμαστε με το email. Ναι, θέλετε να μας φιλοξενήσετε στο ξενοδοχείο σας για τρεις ημέρες και εμείς θα το διαφημίσουμε μέσα από το επεισόδιο σας. Ναι, okay, αυτό ήταν, τέλος. Fair enough, νομίζω. Fair enough, αφαντάσου, μιλάμε για 14 επεισόδια, αυτό έχει γίνει σε 3. Και γιατί όχι. Παράλογο, όταν ήμασταν άγνωστοι, Γιατί όχι, όχι. Και με συγχωρείς, νομίζω ότι είναι και το καλύτερο για εσάς και το καλύτερο για αυτούς. Δηλαδή... Μα εννοείται ότι είναι το καλύτερο για αυτούς. Εδώ τώρα μην ξεκινήσουμε συζητήσεις. Εδώ από τότε που αρχίσαμε και έχουμε λίγο περισσότερο, ξέρω εγώ, μας βλέπει περισσότερος κόσμος, να σε παίρνουν τώρα άνθρωποι που έχουν ξενοδοχεία ή τέλος πάντων ξενώνεις και σου λένε, να σου πω, με κάνα χιλιαρικάκι μπορείς να μου εμφανίζεις κανένα φάντασμα. Με κανένα χιλιαρικάκι, άκου να δεις τώρα που έχει φτάσει ο κόσμος. Αρχίσα να μου βγάλεις αυτό το δωμάτιο ότι είναι στοιχειωμένο ώστε εγώ, ρε παιδί μου, να το κλείνω για αυτούς τους φανς που έρχονται και άκου να δεις που έχει φτάσει ο κόσμος. Ναι, έχει φτάσει εκεί πέρα γιατί η απόγνωση. Νομίζω όμως ότι στους ποδηλάτες, αυτούς που γυρίζουν όλο τον κόσμο, υπάρχουν και σε αυτούς δεν υπάρχουν διάφορα ξενοδοχεία ή hostel ή οτιδήποτε που τους παρέχουν τη διαμονή. Ναι, όπως επίσης και σπίτια, έτσι. Πρόσεξε τώρα. Εγώ θέλω να πάω... Ας μιλήσουμε τώρα μιας και είμαστε πάνω. Θέλω να πάω από Θεσσαλονίκη στο Πολύκαστρο του Κυλικής. Επομένως, εγώ για να μείνω κάπου θα πρέπει να μείνω λογικά γιατί το Πολύκαστρο ξέρω παιδιά δεν το πατυχία, έχω ζήσει πολλά χρόνια εκεί, θα πρέπει να μείνω στο Κυλικής. Εγώ λίγο παραδίπλα. Εγώ αξιβολή. Ναι. Όπως και παρένθεση έχω ακούσει πολλές ιστορίες για το στρατόπεδο. Μην με βάζεις να αρχίζω να λέω τα μυστικά μου. Μην με βάζεις να αρχίζω να λέω ότι μόλις ανοίξει ο καιρός θα περάσουμε την Βόρεια Ελλάδα γύρω-γύρω. Εκεί, ναι, όχι, επειδή το αναφέραμε το μέρος, εκεί για την περιοχή του στρατοπέδου που είναι τα νεκροταφεία, όλο εκείνο το δρομάκι μέχρι το στρατόπεδο, έχω ακούσει πάρα πολλά. Θα σου πω εγώ περισσότερα για εκεί, γιατί εκεί μεγάλωσα. Το έχω ψάξει το θέμα και όντως είναι ένα μέρος το οποίο πρέπει να δοθούν λογικές απαντήσεις. Έτσι, έτσι. Στο πέρασμά σας έτσι με παίρνετε και εμένα μαζί. Εννοείται, παιδιά, δεν το συζητάω καν. Αρκεί να μην τρέχουμε, έτσι. Την Άτζη, όχι εμένα. Νομίζω όμως ότι με κάποια κινητοποίηση, γιατί όχι, να μην... Γιατί και εσάς θα ήταν και πιο εύκολη η δουλειά σας, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, θα σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, επειδή βλέπω ότι όντως παιδιά μας έχετε παρακολουθήσει, δεν ξέρω, έχουμε βγάλει κάποια στιγμή ένα βίντεο που λέγαμε το μέλλον της ομάδος. Αυτό το πράγμα έχει γίνει κουραστικό για εμάς. Μιλάμε για πολλές ώρες, μιλάμε για πολλά χρήματα προσωπικά από την τσέπη μας, ίσως να μας έχει κουράσει, γιατί άλλο το YouTube που κάθεται ο κάθε creator, Παύλε, δώσ' μου λίγο, κράτησε το σε μια παρένθεση, γιατί είναι το αμέσως επόμενο που θέλω να σε ρωτήσω και θέλω να το αναπτύξεις πολύ καλά αυτό. Ωραία. Θέλω λίγο να μου πεις για τα όργανα, γιατί κάποιοι το έχουν παρεξηγήσει. Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, καταρχάς, παιδιά, να πούμε το λογικό. Δεν υπάρχει μηχάνημα που να ψάχνει το παραφυσικό. Μην τρελαθούμε τελείως, δηλαδή. Όταν τα πρωτοείδα εγώ τα βγάζανε εκεί, εντάξει, έχω και μια ηλικία, ρε παιδιά, είμαι άνω των πρώτων άντα και εντάξει, γελάω. Α, και να σου πω λίγο, ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Έτσι, μια μικρή παρένθεση. Γιατί πήγαινετε με βέμπλουζάκι στα σπίτια?
γέλασα πολύ και μισό λεπτό και όλα στο έχω έτοιμο γιατί είχα σκοπό να σου την κάνω την ερώτηση. Μισό λεπτό, δώσε μου να ακούσουμε λίγο και το ηχητικό. Κλείνοντας, να την κάνω εγώ την ερώτηση. Σε παρακαλώ. Στις αρχές μας είπατε ότι γιατί πάμε, ότι πηγαίνουμε με μπλούζες βέγγι και κυνηγάμε φαντάσματα. Πώς θα την απαντήσετε? Είδες το πρώτο μας Q&A. Πω, εντάξει. Γέλασα και... Μα, ναι, κοίταξε να δεις. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει, εντάξει, και σαν βορειοελλαδίτης, έτσι μου αρέσει το χιούμορ. Θέλω να απαντάω στον άλλον με χιούμορ. Ναι, δηλαδή, ναι, τι πρέπει να κάνουμε, να βάζαμε μια ρόμπα επιστημονικού, χημικού, φυσικού, πυρηνικού και να μπαίναμε εκεί μέσα και να λέγαμε λοιπόν καλό μου φαντασματάκι τώρα που είμαι ντυμένος και σωστά, να δεις εσύ μπροστά μου και να εμφανιστείς. Λοιπόν, για πάμε λίγο για τα όργανα, τι χρησιμοποιείτε, σε τι χρησιμεύει το καθένα και ποια η εξήγησή τους. Λοιπόν, υπάρχει τα τελευταία περίπου 10 χρόνια μια μόδα που έχει ξεκινήσει από την Αμερική. Η μόδα έχει ξεκινήσει από την Αμερική, όχι η φαντασμοθυρία, το ghost hunting, η μόδα. Το οποίο στηρίζεται πάνω στο ότι αν υπάρχουν οντότητες, αυτές είναι ενέργεια. Ναι. Λοιπόν, και ότι δεν μπορείς εσύ να συλλάβεις κάποια πράγματα, μπορούν να τα συλλάβουν για κάποιον λόγο που δεν μπορώ να κατανοήσω ακόμα. Μπορούν να τα συλλάβουν οι night vision, οι ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε ένα-ένα. Η night vision. Η night vision είναι μια κάμερα η οποία μπορεί να χτυπήσει μέσω υπέρυθρου στο σκοτάδι. Mm-hmm. Η φαντασμό κυνηγή τη χρησιμοποιούν για να δουν ότι δεν βλέπει το μάτι τους. Είναι το πράσινο αυτό. Ναι, το πράσινο. Ερώτηση δικιά μου και πρώτη. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή δεν μπορούσα να ανάψεις το φακό να δεις. Ένα το κρατούμενο. Θα μου πεις Παύλο, το έχεις στο επεισόδιο. Τα βάζεις και στο επεισόδιο. Εμείς τα βάζουμε γιατί έχει και suspense. Εντάξει. Οι ίδιοι είναι αυτοί που πιστεύουν στο φαντάσμα και στον Ghost Hunting που λένε ότι και την ημέρα μπορείς να βιώσεις και να εμφανιστούν οντότητες. Φυσικά. Έτσι, λοιπόν, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο μετρέται με έναν ένα μετρητή. Καλά, έγινε, οκ. Okay. Υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο μπορείς μέσω της τεχνολογίας του, το χρησιμοποιούν, πώς να σας το πω, μπορείτε να το βρείτε, μην κάνουμε και διαφήμιση τώρα, μπορείτε να το βρείτε σε καταστήματα που... Σε μαγαζιά με ηλεκτρονικά. Ναι, για τον φούρνο μικροκυμάτων, π.χ. να δεις αν έχει διαρροή ο φούρνος μικροκυμάτων. Ναι, όντως. Αυτό λοιπόν, το μηχάνημα μετρητής EMF, Electronic Magnetic Fields, το έχω το λίγο όπως είδατε, έτσι. Μετρά στο χώρο που είσαι αν υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Οι θεωρίες του Ghost Hunting λένε ότι αν αυτό βρίσκεσαι στη μέση του πουθενά, χτυπήσει, υπάρχει μια οντότητα δίπλα σου. Mm-hmm. Προσπαθεί μια οντότητα να εμφανιστεί. Εμείς δεν το χρησιμοποιούμε για αυτό το πράγμα. Εμείς το χρησιμοποιούμε για τον επιστημονικό του σκοπό, που λέει η επιστήμη. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ευαίσθητοι στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ευαίσθητοι. Ναι, και το είδα και στη ζούγκλα αυτό που έχεις ακριβώς, πει. Και είναι πολύ σοβαρό, είναι πολύ σημαντικό να το ακούσει είναι ο κόσμος. Πάρα πολύ σοβαρό, δεν το γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Δεν το γνωρίζουμε γιατί καλώς ή κακώς με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας δεν έχει γίνει ακόμα το industrial, ξέρω εγώ, η βιομηχανία που από πάνω μας έχει παντού καλώδια. Θέλω να σου πω ότι μπορεί αυτό το πράγμα σε κάποιον που είναι ευαίσθητο, δεν λέω σε όλους, νομίζω η έρευνα έδειχνε ένα στους 4 Αμερικάνους. Έβαλε μια αναλογία στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, ένα στους 10. Mm-hmm. Μπορεί να του δημιουργήσει παρεστήσεις, όχι μπορεί, θα του δημιουργήσει αποδεδειγμένα αυτά. Δεν τα λέω εγώ. Είναι αποδεδειγμένα σε εργαστήριο. Μπήκε μέσα άνθρωπος που είναι ευαίσθητος, ενισχύσαν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και άρχισε και έβλεπε παπάδες εκεί μέσα. Μπορείς να πάθεις σχιζοφρένεια, γιατί λένε μα καλά, πήγαμε εμείς 4 άτομα και είδαμε εκεί 4 φάντασμα, μα αφού είστε κάτω από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Είστε κάτω από ένα πυλώνα της ΔΕΗ ο οποίος έχει κάτι βόλτ, φύγει και άσε με. Ένας από τους 4 να ήταν ευαίσθητος, μετά πάμε στο mass hysteria, το λεγόμενο μαζική ιστερία. Ναι, όπως νομίζω και για τα κινητά, έτσι, είχα δει μα το... Μα τα κινητά, κοίταξε να δεις τώρα, τα κινητά δεν είναι και τόσο. Απλά... Το κινητό μπορεί να σου κάνει άλλο είδους ζημιά. Εμένα μου δεν, έχει μείνει... Δεν εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικό κύμα, εκπέμπει μικροκύματα. Μου έχει μείνει... Το οποίο ψήνω τον εγκέφαλο. Ξέρεις γιατί, νομίζω στο ξενία ήταν, που μου έχει ναι, μείνει... Ναι, ήταν με τα παιδιά, ναι. Που λες για το κινητό. Ναι, λέω για το κινητό, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος πιστεύει σε αυτά, γιατί μας περιμένουν στη γωνία αυτοί που πιστεύουν πάρα πολύ στα φαντάγματα, να σου πει μα άναψε, να το. Και είσαι στο ξενία που δεν υπάρχει ρεύμα. Ναι ρε φίλε, αλλά άλλος είχε ανοιχτό το κινητό του. Εκεί που ήταν δεν είχε σήμα.
προσπαθούσε να έρθει το σήμα στο κινητό, να το λάβει το κινητό, με αποτέλεσμα ο μετρητής μας, γιατί δεν είναι ghost meter που πουλάνε στην Αμερική και τα αγοράζουν μερικοί-μερικοί. Ναι, είναι επαγγελματικό εργαλείο που κάνει 5-6 εκατοστάρικα. Έτσι. Και σου λέει, όπ, κάτι διάβασα εδώ, κάτι ήρθε εδώ στο χώρο. Ωραία, εγώ δεν μπορώ να πω εκείνη τη στιγμή δεν είναι φάντασμα, είναι φάντασμα. Θα πω που λέει απλά, είχες το κινητό σου, δεν ξέρω αν αυτό έκανε αυτό το πράγμα, αλλά πιθανολογώ, η λογική εξήγηση είναι ότι το κινητό σου παρεμπόδισε το μετρητή. Έτσι. Για τον άλλο τον εξοπλισμό, μην πούμε πολλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς τον εξοπλισμό δεν το χρησιμοποιούμε. Ξέρεις τι θέλω. Πολύ. Θέλω λίγο για τα ηχητικά που παίρνετε και να το κλείσω. Τα EVP τα λεγόμενα. Μπράβο, να κλείσω εδώ λίγο για τον εξοπλισμό και να πάμε στα παρακάτω. Α, μπράβο, κοίταξε να δεις. Είναι ένα σημαντικό για μας. Βασικά για τους αυτούς για που κάνουν ghost hunting, γιατί το έχω ξαναπεί, θα το ξαναλέω όσες φορές μου δίνει ευκαιρία. Περίμενε, είναι το επόμενο, είναι ακριβώς το επόμενο που θέλω να σε ρωτήσω. Okay. Λένε ότι επειδή τα φαντάσματα για αυτούς υπάρχουν, ξέρω εγώ, μπορούν να σου μιλήσουν αλλά εσύ να μην τα ακούσεις, γιατί μιλάνε σε υπόηχους, ο δημοσιογραφικός ο καταγραφέας, γιατί αυτό είναι το EVP, είναι ένας δημοσιογραφικός καταγραφέας. Το αγοράζεις από οπουδήποτε. Ναι. Αυτό επειδή έχει τη δυνατότητα, το μικρόφωνο του είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, υπερβολικά ευαίσθητο, δηλαδή μπορεί να πιάσει και δελφίνι, έτσι. Δηλαδή υπόηχους, κανονικούς. Ναι. Σου λέει τώρα, λοιπόν, είναι κανένας εδώ και πατάει το ρέκ του. Και ακούσεις από μέσα κάτι και σου κάνουνε τη λεγόμενη αμφιποβολή. Δηλαδή σου λένε ακούστε τι λέει. Όχι. Μάμα μου πεις ρε φίλε ότι λέει όχι, με έχεις αμφιποβάλει ήδη. Ενώ εμείς το χρησιμοποιούμε γιατί. Για ποιο λόγο λένε κάποιοι άνθρωποι εδώ ότι ακούνε φωνές. Ανοίγουμε το EVP, πιάνουμε τους ήχους, περνάμε από τα προγράμματά μας, βλέπουμε τι χορδές έχει ο ήχος, αν είναι ανθρώπινες, αν είναι ζώα. Μιλάμε για τεχνολογία. Mm-hmm. Και πάντα βρίσκουμε ότι είναι κάποιος ήχος εξηγήσιμος. Έτσι. Απλά. Εμείς το χρησιμοποιούμε για να καταλάβουμε τι άκουγαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που ήρθαν εδώ πέρα. Στην πληροφορία δεν έχουμε πιάσει ποτέ EVP, έτσι. Α, ναι. Ποτέ. Και έχω προκαλέσει και ανοιχτά τους άπαντες. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί και έχει τέτοιο πράγμα, να μου το δώσει, να βάλουμε 100 άτομα στη σειρά, να δούμε τι ακούει ο καθένας. Η αλήθεια είναι ότι όντως και στις επεξεργασίες που έχεις κάνει στα τέλος του βίντεο, ποτέ δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Μα ξέρεις κάτι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί καταρχάς, άντε πες ότι εγώ δεν βρήκα τίποτα. Γιατί να αμφιβοβάλεις τον άλλο, γιατί να το λες ότι έτσι. Εμείς ακούς εδώ στο 33 λεπτό, θα ακούσετε μια φορά. Μην το λες! Ναι, πες ναι, το 33 ναι. λεπτό νομίζουμε ότι πιάσαμε αυτό. Ακούστε το. Και αφήστε εμείς να κρίνουμε τι ακούσατε. Γιατί γράφεις πάνω στο βίντεο, γιατί λες ότι άκουσες κάτι. Όντως. Είναι χειρότερο, για μένα. Να σου πω κάτι όμως. Χάνεται και η μαγεία, ξέρεις, κάποια στιγμή του όλου... Να σου πω όμως, ξέρεις τι γίνεται, μας βλέπει κόσμος. Ναι. Και κρίνει και όπως είπες είναι δύσκολο. Με πήρε τηλέφωνο μάνα και έδωσε επίτηδες στο τηλέφωνο για να σταματήσω το παιδί της που είχε πάρει και πήγαινε σε όλα τα σπίτια και έλεγε είναι κανένας εδώ. Αχ, Θεέ μου. Παιδιά, είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Και όταν τα βλέπουνε, γιατί καλώς ευτυχώς επειδή βγήκαν και άλλες ομάδες, μαμουσουτού ή προϋπήρχανε και συνεχίζουν να κάνουνε, συνεχίζουνε μόνο εμείς έχουμε βάλει στην αρχή του βίντεο, μην κάνετε ό,τι κάνουμε. Ναι. Και όχι γιατί μην σας φάει κανένα φάντασμα. Παύλο, ήταν και αυτός ο λόγος που σου είπα πιο πριν, ότι κι αν κάποιοι πιστεύουν λένε δεν πιστεύουν, γιατί ίσως αυτοί μέσης ηλικίας δεν θέλουν να επηρεάσουν τα παιδιά ίσως. Οι ίδιοι μπορεί να πιστεύουν. Εγώ πάντως στο ταξίδι που έχω κάνει αυτόν τον καιρό σε όλη την Ελλάδα, έχω καταλάβει ότι περισσότεροι μύθοι ήταν ξεκινήσαν από τα παλιά χρόνια, από τους μεγαλύτερους, στους μικρότερους, σημερινούς παππούδες μας, έτσι, για να τους φοβήσουν να μην πηγαίνουν μόνοι τους κάπου. Ναι. Λυπάμαι που το λέω τόσο απλά, τόσο ξερά, δυστυχώς οι περισσότεροι θρύλοι, νεότεροι, δηλαδή όταν λέμε νεότεροι μιλάμε για θρύλους μύθους 100-150 χρονών, έτσι. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που ανήκουν στη μυθολογία, που εντάξει ο άλλος μου λέει λάτσε στο μαντίο δελφών, λέει να σας φύγει, λέει το κεφάλι. Αυτό είναι. Πώς θα πάω στο... Στο γεφύρι της Άρτα. Τι είναι αυτά που λέτε, καθίστε λίγο καλά. Θα μας κλείσουν μέσα, αρχαιολογικοί χώροι, ιδιωτικές περιουσίες, τι λέτε. Είναι σαν αυτό που καθόσουν στη γέφυρα και περίμενες να πέσει κανένας από τη γέφυρα, κάτω. Μα είναι δυνατόν. Καμιά φορά μπορώ και εγώ με μένα.
Απλά προσπαθώ να δείξω στον κόσμο ότι σταματήστε το. Δεν είναι ταμπού. Μιλήστε. Να σας τριμώξω λίγο. Όσο θέλεις. Ωραία. Και αφού λες ρε μεγάλε τώρα εσύ ότι όλα είναι εξηγήσιμα, γιατί συνεχίζεις και το κάνεις. Μάλλον πρέπει τώρα επειδή με στρίμωξες να απαντήσω λίγο κι εγώ επιθετικά. Ναι. Μου επιτρέπεις. Ναι, εννοείται. Γιατί μας ακούγει κόσμος, έτσι. Ναι, φυσικά. Δεν μ' άκουσες στην αρχή τι είπα τότε. Αφού κάνεις την ερώτηση. Όχι. Ωραίος. Πέρα από την πλάκα αυτό είναι. Είναι η μαγεία. Ωραίος. Το να μπορείς να εξηγείς πράγματα. Έτσι, ωραίο. Είναι η μαγεία. Αλλά αυτό το λέει ο Παύλος. Ναι. Αυτό το λέει ο Παύλος. Η Greek Paranormal Society λέει άλλα. Γιατί δεν είμαστε μονάδες. Η Greek Paranormal Society λέει ψάχνω αυτό το 1%. Ναι, κατάλαβα. Αλλά ο Παύλος αυτό ψάχνει. Λοιπόν, ψάχνει πάμε το λίγο. Πόσο τέλειο είναι αυτό το πράγμα να το αναλύσεις και να το δίνεις στον κόσμο πόσο εύκολα παρεξηγείται αυτό το πράγμα. Σου έκανα την ερώτηση για να μην το αφήσουμε στην αρχή. Κατάλαβες. Ναι. Να μην αφήσουμε στην αρχή και το ξεχάσουμε και γι' αυτό θέλω να ξανακουστεί. Λοιπόν, πάμε σε αυτή την έκφραση, cost hunting. Άκουσα κάπου ότι την μισείς ή αλλιώς αν θέλεις... Έχω αλλεργία. Μπράβο, έχεις αλλεργία. Έχω αλλεργία, παιδιά, έχω φοβερή αλλεργία. Cost hunting. Τι σημαίνει cost hunting? Γιατί ξαφνικά έγινε κοιμόδα? Θα μου πεις, Παύλο, ευθύνησε και σαν κομμάτι. Βεβαίως. Αλλά νύπτω στα χείρα μου. Να σου βάλουν και το φαντασματάκι το λευκό δίπλα. Ghostbuster και τέτοια, ναι, ξέρεις. Μα είναι ρε παιδιά αυτό που σας είπα και πριν. Όταν κάθεσαι και εξηγείς το τι κάνεις, το τι πιστεύεις, τώρα εσείς έχετε βγάλει ένα νόημα από αυτά που έχω πει. Και ο κόσμος μας ακούει έχει βγάλει ένα νόημα. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι ένας πιτσιρικάς δεν το βγάζει το νόημα. Θα ακούσετε τη συνέντευξη, θα έχει διαβάσει 5 πραγματάκια, γιατί τώρα μην θυμηθούμε στα 14. Πόσα πράγματα καθόμαστε να διαβάσουμε, όλα εικόνες θέλαμε να διαβάσουμε και μάλλον να βλέπουμε. Θα πει, θα σε σταματήσω δρόμο, για πες μου. Υπάρχει περίπτωση να με σκοτώσει ένα φάντασμα? Κάτσε ρε φίλε, τώρα δεν τα λέγαμε, πριν λίγο δεν μιλούσα. Δεν είδες, δεν σου εξήγησε ότι όλα έχουν λογική. Δεν χάνεται. Δεν μπορείς να φανταστείς, κάποια στιγμή, έτσι προσωπικά θα σας στείλω έτσι μια αναφορά από τις σελίδες μας, να δεις μηνύματα, βέβαια εννοείται ότι έχουμε σβήσει ονόματα και τα πάντα. Και να πεις δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δεν στέλνουν σε εσάς μηνύματα, στέλνουν σε άλλους. Το τελευταίο που είδα ήταν και το τελευταίο γύρισμα που κάνατε. Το οποίο μήνυμα το είχε δημοσιευτεί. Ναι. Και το οποίο το κάναμε επεισόδιο. Ναι. Το οποίο εντάξει, εμείς προσβάλαμε με το γάντι. Το είδα, το πρόσεξα. Βρήκες εκεί κάποια εξήγηση, κάτι εκτός από τη λάμπα που θα έπρεπε να την αλλάξει ο ηλεκτρολόγος? Αν και να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν το βίντεο το έχεις δει, είναι την ώρα που πέφτει σιδερόστρα. Ναι. Έκατσα και το είδα. Υπήρχε εξήγηση σε αυτό, εγώ δεν έβγαλα εξήγηση. Λοιπόν, εγώ δεν ήμουν εκεί όπως έχεις παρατηρήσει. Το μόνο που δεν έβγαλα εξήγηση σε όλο το βίντεο ήταν αυτό με τη σιδερόστρα. Λοιπόν, εγώ δεν ήμουν εκεί. Ναι. Ο συνεργάτης μου ο Θάνος, ο Σμυρνέος, έχει προχωρήσει στο δωμάτιο πριν το σκηνικό για να ελέγξει το χώρο. Mm-hmm. Και είναι σίγουρος, απλά δεν το βάλαμε εμείς στο πλάνο, για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί εκείνη τη στιγμή ο Θάνος, γιατί καθώς χτυπάει καθώς μετακινεί τη σιδερόστρα, ναι. Βρίζει και βρίζει άσχημα. Ναι. Γιατί του χτύπησε στο πόδι. Και δεν μπορούσαμε να βάλουμε ντουτ διαρκείας 15 δευτερολέπτων, κόψαμε τη σκηνή. Α, και ναι. Είναι σίγουρος, παιδί μου, παιδιά, εγώ τη μετακίνησα την ξαπλώστρα και μάλλον δεν την έστησα σωστά. Και έφυγε. Ναι, το είδα. Απλά αυτό τώρα που μου το λες, είδες ότι κάποιος που το έχει δει και δεν έχει βρει εξήγηση, το ακούει από σένα. Κάποιος μπορεί να μην πιστέψει αυτό που λέω εγώ. Ναι, πιθανόν. Γιατί όχι. Όχι ρε φίλε, δεν το κάνατε εσείς. Μάλλον και να το κάνατε εσείς, εγώ πιστεύω το ρίξε το πνεύμα. Σου είπα, γιατί ακόμα κι εγώ, γιατί όπως είπες, επειδή υπάρχει κομμένη σκηνή, το μόνο που δεν μπορούσα να εξηγήσω έτσι όπως το είδα, ήταν αυτό εδώ. Όχι. Ξέρεις γιατί όχι. Μπορώ να σου πω σε άλλα σημεία όπως μου ανέφερε της Ελλάδης, μπορώ να σου πω για το συγκεκριμένο σπίτι στα Λεχόνια. Και αυτό το είδα, ναι. Σκηνικά, τα οποία μας έχουν αφήσει λίγο με το στόμα ανοιχτός, να είμαστε όλοι, να έχουμε υπηρετήσει και οι τέσσερις όλους τυχαίως στις καταδρομείς και να μας κάνει ένα σπίτι να είμαστε... Τώρα θα με πάρεις αγκαλίτσα ή όχι? Δηλαδή, αλλά αυτό το σπίτι όχι για μας ήτανε... Δεν θέλαμε να το βγάλουμε καν στον αέρα. Απλά το βγάλαμε για να αποφύγουμε πλέον περισσότερα μηνύματα του τύπου ελάτε στο σπίτι μου, ελάτε στο σπίτι μου. Πάμε λίγο να γυρίσω ξανά στη δουλειά.
Είναι κάτι... Συγκεκριμένης, ε. Ναι. Είναι κάτι το οποίο λες πάρα πολλές φορές και κάθε φορά ότι, παιδιά, δεν είναι αυτό που βλέπετε τα 25, τα 50, τα 60 λεπτά, αν θέλετε, αλλά είναι μια διάρκεια 2, 3, 4 ημερών και πριν από αυτές εδώ τις 2, 3, 4 μέρες υπάρχει και άλλη έρευνα. Ακριβώς. Φαντάσου, όπως είπα, ότι αύριο φεύγω. Ναι. Για να πάω να κάνω ένα επεισόδιο. Mm-hmm. Εντάξει. Εγώ για να κάνω το επεισόδιο, επειδή έχω την τρέλα μέσα μου, θα πάω σε αυτό το μέρος και θα κάτσω μόνος μου, μία-δύο μέρες, μαζί με τα παιδιά, την άλλη μαμού σου του, να δω το χώρο, μόνος μου, ας τις κάμερες, μακριά. Να δω. Αυτό γίνεται παντού. Mm-hmm. Τι είπανε για αυτό το μέρος. Πώς μπορώ να το εξηγήσω. Με έχει πιάσει άνθρωπος για να γυρνάει και να μου λέει σοβαρολογείς. Λόφος Λεβίδη. Με το Θέμη Γιουργαντά καλεσμένο. Ναι, το είδα, το έχω δει. Λόφος Λεβίδη. Να έχω πάει να πάω να αγοράσω λέιζερ που να μετράει την απόσταση για να δω με μαθηματικούς τύπους να βάλω κάτω τον Τόνι στο δρόμο, να λιάξει, να πει α, να δω με ανεμόμετρο πώς είναι η απόσταση, με τι ταχύτητα είναι ο άνεμος, μάμου σου του, μήπως παρεξηγήθηκε ο ήχος, μετέφερε αυτή τη φωνή μια κραυγή από το δρόμο ή ένα δυνατό α παιδιού και άλλος τάξης για φάντασμα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι απλά. Δεν πήρα την πράσινη κάμερα και μπήκα μέσα και κάνω και λέω στον κόσμο διάφορα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Μόνο να σου πω ότι μιλάμε για 6 με 7 κάμερες, αν υπάρχει μικρότερος χώρος ίσως 4, mm-hmm. Οι οποίες έχουν ρεκ πατημένο πάνω από 48 ώρες η μία. Και από αυτό εμείς πρέπει να ελέγξουμε όλο το υλικό. Μιλάμε για μερόνυχτα τώρα. Mm. Συν τα EDP, συν τα μικρόφωνα. Να δούμε τι έχει γίνει, αν έχει γίνει κάτι. Και μετά να πούμε, οκ, okay, γίνανε αυτά. Ναι, ωραία, πάμε να κάνουμε το επεισόδιο τώρα. Έτσι. Για να μπούμε στο σημείο που θεωρούμε ότι είναι το πιο περίεργο. Κρατήσει αυτά που έχουμε γράψει, να τα βάλουμε μέσα και να τα δείξουμε στον κόσμο. Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Πάρα πολύ κουραστικό. Σου έχει τύχει κάτι... Να πεις στο YouTube, να δεις παιδάκια, παίρνουν το κινητό, μπαίνουν, κάνουν round, τρελαίνομαι, φοβάμαι. Φοβάμαι για αυτά τα παιδιά. Γιατί εγώ το θυμάμαι αλλιώς, δεν ξέρω πώς θα σας το πω ρε παιδιά, το θυμάμαι αλλιώς, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Δεν περάσανε 500 χρόνια. Όχι. Άλλο βγαίνω έξω με την παρέα μου στο παρκάκι μου, κάνω τις χαζομάρες μου. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια από εξάμεινο σε εξάμεινο αλλάζει και η γενιά. Βασικά το πιστεύω και εγώ και είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που είσαι και σε ευχαριστώ ότι θα την κλέψω και την χρησιμοποιήσω. να σου πω λίγο, σου έχει τύχει κάτι εκτός γυρίσματος. Ναι, ναι. Αχ, Παύλο, θα αρχίσεις να το συζητήσουμε. Άνοιξε μου την καρδιά σου, μίλα μου για σένα. παιδιά, ξέρετε τι γίνεται. Επειδή είμαι φανατικός επικριτής της εμπειρίας ενός ανήλικου, γιατί το λέω αυτό. Όταν είσαι 12, 14, 15, μη σου πω και 16, 17. Απλά αυτές είναι πιο επικίνδυνες ηλικίες. Το μυαλό μας αναπτύσσεται. Αναπτύσσεται. Αναπτύσσονται μυελίνες, αναπτύσσονται χιλιαδιό. Και έρχεσαι και λες σε κάποιον ότι έχεις μια εμπειρία. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να την πάρω σοβαρά. Δεν μπορώ να την πάρω σοβαρά. Γι' αυτό και προτείνω στους νεαρούς φίλους να κρατάνε λίγο τις εμπειρίες τους μέσα τους, εφόσον δεν είναι επικίνδυνες για τον εαυτό τους, για την υγεία τους. Και όταν μεγαλώσουν να τις αναλύσουν. Αν καταλάβουν ότι αυτές οι εμπειρίες που έχουν είναι επικίνδυνες, η συμβουλή μου είναι στο γονέα και ο γονέας να πράξει αναλόγως. Δεν είναι κακό ούτε ο ψυχολόγος, ούτε ο κλινικός λειτουργός, ούτε ο νευρολόγος, ούτε ο ψυχίατρος, ούτε. Ακούγονται βαριές λέξεις που βγάζω, αλλά μην νομίζουνε ότι βλέποντας εμάς κάποιους άλλους θα πάρουν απαντήσεις. Οι απαντήσεις είναι καθαρά στο σπίτι τους. Εκεί υπάρχουν απαντήσεις. Ακριβώς όπως το λες. Αυτό που έχω ζήσει εγώ είναι κάτι στα 16 μου, το οποίο επειδή είμαι εγώ, μου έχει μείνει. Έχω ζήσει πράγματα που, τι να σου πω τώρα, ήμουνα τόσο κάθρος από πιτσιρικάς που δεν πίστευα ούτε σε μαύρες μαγείες, ούτε σε σολομονικές, ούτε σε από εδώ, ούτε σε από εκεί. Δεν πίστευα σε τίποτα. Έκανα τη βλακεία μου σαν 15χρονο, βρέθηκα σε ένα τέτοιο κύκλο για να δω πώς είναι.
Και είδα εκεί να φυσάει, ενώ δεν έπρεπε να φυσά, να... άλλοι να χτυπιούνται, άλλοι να κάνουν. Αλλά προσοχή, αυτό με στιγμάτισε για την εικόνα που είδα. Όχι ότι έγινε κάτι το παραφυσικό. Μπορώ να πούνε ότι έγινε. Αλλά τη μεγαλύτερη εμπειρία την έχω ζήσει στα Λεχόνια, πρόσφατα, πριν ένα χρόνο, στο Βόλο. Εκεί, παιδιά, εντάξει, δεν το συζητάω. Εκεί καταλάβεις ξαφνικά ότι δίνεις μάχη με τον ίδιο στον εαυτό. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που... Θύμισε μου λίγο, για να μην το πω... Είναι το στοιχειωμένο σπίτι στα Λεχόνια. Για να μην το πω εγώ, έτσι, για να μην το πω εγώ, θύμισε μου λίγο. Είναι με το που πατάμε το πόδι μας στο σπίτι. Καταρχάς μιλάμε για ένα... Το ξυλίες μπροστά του, τι να σας πω, είναι παιδικός σταθμός. Μιλάμε για τον πιο μεγάλο, σε δύναμη, αστικό θρύλο της Ελλάδος. Είναι αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω. Θέλω να μου πεις ποιο ήταν ίσως η πιο δύσκολη στιγμή σου. Βόλος, παιδιά, στο Βόλος, στα Λεχόνια. Το πιο δύσκολο γύρισμα ή και μετά το πιο εύκολο. Πες μου λίγο για το δύσκολο γύρισμα αφού το ξεκινήσαμε στα Λεχόνια και ανέλησε μου λίγο. Τώρα, ο Βόλος, παιδιά. Φοβερό συνέστημα. Δηλαδή, μόνο που το σκέφτομαι και συνεχίζω να το σκέφτομαι, μεταξύ έχω συνεχίσει να πηγαίνω εγώ. Εντάξει, έτσι, δεν πιστεύω να ξεφύγει, θα την απάντηση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με το που πατάμε το πόδι μας εκεί, φανταστείτε ότι είμαστε έμπειροι, έτσι. Ναι. Έχουμε ο καθένας τα κολπάκια του για να ηρεμεί. Γιατί πρέπει να είσαι ήρεμος όταν κάνεις τέτοια πράγματα. Με το που πατάμε το πόδι μας, με το που το πατάμε το πόδι μας μέσα, λες και σε έπιασε, πώς θα το πω τώρα, ένα ηλεκτροφόρο, έπεσε πάνω στο ηλεκτροφόρο φράγμα. Ναι. Νόμιζες ότι κατακλείεσαι, ρε παιδί μου, όχι από συναισθήματα, αλλά Παύλο σοβαρέψου, κατακλείεσαι από ενέργεια. Βγήκαμε και είπαμε, για κοιτάξτε, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν μιλήσει κανένας, απλά κοιταχτήκαμε. Γιατί το νιώσαμε όλοι. Mm-hmm. Και γυρνάω και λέω, βγαίνουμε τώρα έξω, δεν ξέρω τι θα κάνετε, γιατί εμένα με έπιασε, δεν ξέρω τι θα πάμε να φάμε κάτι, θα πάμε να πιούμε νερό, θα πάμε να κοιμηθούμε ακόμα 2 ώρες. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να το ξαναστανθούμε. Μα αφού το αισθανθήκαμε. Ηρεμήσαμε, χαλαρώσαμε, μπήκαμε μέσα και μόνο που δεν σφάξαμε ένα στον άλλον. Τη δεύτερη φορά ξαναέγινε. Δεν μπορώ διαφορετικά να το πω, γιατί δεν θέλω να δώσω και τροφή. Ναι, παιδί μου, τη δεύτερη φορά το ξανανιώσατε αυτό. Ναι, βασικά ήταν έντονο, ήταν έντονο. Δηλαδή, κοιτούσε στον άλλον και τον κοιτούσε ο ένας τον άλλον και θέλαμε να παίξουμε μπινιές. Αργότερα βέβαια, όταν σηκώσαμε το επεισόδιο, μάθαμε, πρόσεχε τώρα, ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, κοντός, ναι, τέλος πάντων, όπως λέγαμε, ήταν ιδιαίτερα νευρικός άνθρωπος. Εγώ δεν μπορώ να αφιβάλλω τον εαυτό μου, να πω ότι αυτό το έζησα για αυτό το λόγο. Μπορώ να σας δώσω λογική εξήγηση ότι ήμασταν στη Τσίτα, κυριολεκτικά, γιατί είχαμε πολλές μέρες ταξίδι μέχρι να φτάσουμε. Δεν είχαμε την πολυτέλεια να κάτσουμε πάνω από 3 μέρες. Να πιέσουμε από τα γυρίσματα. Ήμασταν λίγο στη Τσίτα γενικώς. Αλλά αυτό που μας έκανε από το σπίτι, να νιώθουμε αυτή την εχθρά, έβγαινε έξω από το σπίτι και έλεγες, τι έγινε, ρε, καλά, ναι, καλά. Και πριν λίγο από τις μπουνιές. Λέω ότι αυτό είναι το χειρότερο που έχω βιώσει εγώ σαν ενέργεια. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, μου λες τώρα να ξαναπάτε, να βγάλω λαβράκι. Αν δεν το έχουν καταστρέψει μέχρι τότε. Α, υπάρχει και αυτό. Να σου πω υπάρχει λίγο. Υπάρχει αυτό, αλλά όποιος πήγε, όποιος τόλμησε, έχει πεθάνει. Να σου πω λίγο. Μια σχέση από Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι. Για το σπίτι αυτό που λένε εδώ στη Βασιλής Όλγας. Η ιδιοκτησία Ιβάν Σαββίδη. Ωραία. Τελείωσε κάπου το θέμα εκεί, ιδιωτική περιουσία, τέλος. Επίσης. Δηλαδή με την έννοια μην κάνεις καμιά χαζουμάρα και πάει μέσα. Έχει φάει μήνυση και θα πληρώνει τη μεταγραφή του ΠΑΟΚ για πολλά χρόνια ακόμα. Αυτό ακριβώς. Θέλω λίγο να σου πω σε αυτό που είδα που σε ρώτησα χαριτολογώντας και για την μπλούζα του ΒΕ. Κάπου εξηγεί, υπάρχει μία ερώτηση για το αν παίρνετε πρώτα άδεια για το κάθε σημείο που πάτε. Εννοείται. Δεν γίνεται διαφορετικά. Καταρχάς, ας πούμε ότι στο δημόσιο χώρο δεν χρειάζομαι άδεια. Ναι. Έτσι, δηλαδή δεν κάνει δημόσιο, δεν χρειάζομαι άδεια. Ξέρεις τι έχει τύχει μια φορά, Παύλη, για να καταλάβεις πώς είναι. Μιλάγαμε στο Skype. Από ναι. 3 διαφορετικούς υπολογιστές. Ο Χρήστος ένα. Όχι, γίνεται χαμός. Λοιπόν, μ' ακούσα, έτσι.
Ναι. Λοιπόν, ένα άλλο παιδί, ο Βασίλης από άλλον υπολογιστή, εγώ από άλλον και ο Χρήστος από άλλον. Και γυρίζουμε ταυτόχρονα. Εγώ... Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αθήνα. Πω, πω, εντάξει, καλά. Άκου τώρα. Και γυρίζουμε ταυτόχρονα και εγώ και ο Βασίλης. Εγώ είμαι από Πάτρα, ο Βασίλης από Αθήνα. Γυρίζουμε ταυτόχρονα και δύο πίσω. Ότι κάτι πέρασε. Και έχει καθίσει και μας κοιτάει. Φίλε, δεν κοιμήθηκα. Ρε εσύ. Ναι. Αφού αυτό μου πρέπει να εξηγήσω. Είναι όλα στο μυαλό. Εγώ είμαι πολύ επιρρεπής με αυτά. Δεν ξέρω πού είναι. Ναι, ξέρεις τι γίνεται όμως. Ο επιρρεπής ο άνθρωπος μπορεί να δώσει καλύτερα λογική εξήγηση. Αυτό να το θυμάσαι πάντα. Πώς μπορεί να δώσει κάποιος επιρρεπής άνθρωπος λογική εξήγηση? Πολύ απλά, γιατί φοβάται. Φοβάται να αντιμετωπίσει αυτό που νομίζει ότι είναι. Επομένως, το μυαλό του θα δουλέψει στις μεγαλύτερες στροφές για να δώσει λογική εξήγηση. Δεν μπορώ, εγώ σηκώνομαι και φεύγω. Το είδα, γεια σας. Βρε, θα σηκωθείς να φύγεις. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Γιατί εμείς τι ήμασταν, ξαφνικά γεννηθήκαμε ναι. Και πήγαμε τώρα ψάχνουμε φαντάσματα. Εμείς να δεις στις πρώτες έρευνες πώς τρέχαμε. Μέσα στην Κάλυμνο που είπες, στην Κο. Είπες τρέχεις. Επίσης, έχω δει σε όλα τα βίντεο, στους καλεσμένους που έχεις, είναι θέμα ασφάλειας προσωπικής ή και αυτής της οποιαδήποτε ενέργειας. Ότι, παιδιά, αν γίνει κάτι, ποτέ δεν τρέχουμε. Φαντάσου, λοιπόν, ότι το βάζεις. Ξαφνικά σε πιάνει φόβος. Ναι. Ο φόβος, παιδιά, δεν ελέγχεται. Δεν είναι εύκολο να... Το πρώτο πράγμα που μαθαίνεις στο στρατό και ιδίως στις τυχές δυνάμεις είναι ότι ο φόβος είναι υπεύθυνος για τους περισσότερους θανάτους σε καιρό πολέμου. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δηλαδή να σου λένε ότι απέναντι σε βαράνα, αεροπλάνα, καράβια, ό,τι να είναι, αλλά ο φόβος θα σε σκοτώσει. Φαντάσου λοιπόν ότι για το τίποτα, γιατί άκουσες από πίσω ένα ξύλο να πέφτει, να ξεκινάς μέσα στο πλήρης τέλος σκοτάδι, να αρχίσεις να τρέχεις. Τελείωσες. Τελείωσες, το έχω ζήσει, το έχω δει. Τελείωσες. Ο άλλος ήταν στα όρια να πέσει από τα μετέωρα. Είναι επικίνδυνα πράγματα. Δεν τρέχουμε, δεν καθόμαστε εκεί και λιποθύμα καλύτερα. Να σου πω λίγο κάτι, έτσι, για να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Ότι κάνει τσιγάρο όσο να μιλάτε, λες, να το κάνει για κάποιο λόγο. Πώς? Ότι καπνίζει όσο η ώρα μιλάτε. Ναι. Το κάνει για κάποιο λόγο, λες. Ποιος? Ο Χρήστος. Καπνίζει τόση ώρα. Παιδί μου, ναι. Σχηματίζει κάτι με το κέντρο. Τσιγάρο. Να σου πω, Γκαρντάζι, δεν μου τα λες καλά. Όχι, προσέχω, απλά ξέρεις. Για με το τσιγάρο ξέρετε, έτσι, έχω έρωτα. Ναι, και εμείς. Όπου και να με δεις σε όποιο βίντεο θα δεις με τσιγάρο. Ναι, έλα να δεις τα τασάκια μας. Αφού λοιπόν, Παύλο, δεν ξέρω, αυτό μπορεί να είναι τυχαίο. Αφού λοιπόν, Παύλο, εξαντλήσαμε πάρα πολλά θέματα, θέλουμε να μας πεις έτσι στον επίλογο τι θα θέλεις να πεις για όλα αυτά και να μας πεις και τις φιλοδοξίες σου. Φιλοδοξίες. Λοιπόν, εμείς όταν το ξεκινήσαμε θέλαμε να δείξουμε στον κόσμο ότι κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να είναι ταμπού. Νομίζω ότι θα πάρουμε τις απαντήσεις μας γενικώς σε όλα αυτά τα ζητήματα πολύ σύντομα. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια γενιά, βασικά οι άνθρωποι ζουν τα τελευταία 50 με 60 χρόνια βαριά τεχνολογίας. Επομένως, φανταστείτε αυτά τα 50-60 χρόνια και το πόσο ζωή έχει το ανθρώπινο γένος, έχουμε δει αυτά που έχουμε δει και έχουν ανακαλύψει αυτά που έχουν ανακαλύψει. Πιστεύω ότι σύντομα, σε λίγα χρόνια, δεν νομίζω δηλαδή σε 200-300 χρόνια, θα είναι και έτοιμη η κοινωνία να δεχθεί κάποια πράγματα. Δεν λέω ότι θα καταρριφθούν εγκαταστάσεις, δεν λέω ότι θα ανακαλυφθεί κάτι το περίεργο, αλλά αυτή είναι και η φιλοδοξία μου, να δοθούν απαντήσεις κάποια στιγμή. Θέλω πάρα πολύ να δοθούν απαντήσεις και θέλω πάρα πολύ μέσα από αυτό που κάνουμε, αν προλάβουμε, παιδιά δεν ξέρω, είναι ένα ζήτημα και αυτό, κάποια στιγμή να βγει προς τα έξω η δουλειά μας, να τη δει λίγο ακόμα περισσότερος κόσμος. Εντάξει το YouTube, ναι, αλλά θα θέλαμε έτσι όπως είμαστε, χωρίς να υπάρχει κάποια παραλλαγή στο DNA της ομάδας, να βγούμε προς τα έξω σε κάποιο κανάλι και να πούμε και να δείξουμε στον κόσμο αυτό το πράγμα. Ναι μεν θα δεις κάτι ωραίο, όμορφο, αλλά θα πάρεις που έχει απαντήσεις. Γιατί η λογική δεν σπουδάζεται.
Η λογική την έχουμε. Επομένως το να βγάζεις μηνύματα τα οποία δεν είναι άσχημα, δεν οδηγούν σε πνευματισμό, δεν οδηγούν σε κακές πράξεις, αλλά οδηγούν σε σκέψεις, προφίλια σκέψη, είναι τέλειο. Η δικιά μου φιλοδοξία είναι αυτή. Και επειδή έχω δίπλα μου έναν καταπληκτικό σκηνοθέτη, τον Διονύση Μωραΐτη, ο οποίος μπορεί να σου βγάλει από το πιο άσχημο μέρος την ομορφιά του, γιατί είναι φανταστικός και στο μοντάζ και στην κάμερα, έχω δύο ανθρώπους που ο Τόνι Λέιτζελ, ο οποίος θέλει πάρα πολύ, διαβάζει πάρα πολύ, προσπαθεί πάρα πολύ, ο Θάνασος Μυρναίος, μπήκε τώρα στην ομάδα και είναι σαν ένα από την αρχή. Η φιλοδοξία μου είναι αυτή που είμαστε, κάποια στιγμή να μπορέσουμε να πούμε σε περισσότερο κόσμο και να δείξουμε σε περισσότερο κόσμο ότι η Ελλάδα δεν είναι απλά ένας τόπος. Και είναι επικίνδυνη κυρά και ρίχη, συγγνώμη, δηλαδή κάποιοι έχουν παρεξηγεί κάποια πράγματα. Μιλάς πλέον για Ελλάδα και νομίζουμε ότι είσαι κάτι άλλο, μην το αναφέρουμε καν. Η Ελλάδα είναι ένας τόπος που έχει μεγαλώσει με παραδόσεις, με θρύλους, μύθους. Η φιλοδοξία μου είναι όλοι αυτοί οι θρύλοι στο πιο μικρό χωριό που υπάρχει στη χώρα μας, να βγουν προς τα έξω. Και μήπως μέσα από την εγκατάλειψη κάποιων χώρων, το να το δείξουμε προς τα έξω, γίνει κάτι επιτέλους σε αυτούς τους χώρους, κάτι για την τοπική κοινωνία, όπου και να είναι, όπου και να βρίσκεται αυτός ο χώρος. Νομίζω λοιπόν, φτάνοντας στην επιλογό με τον Παύλο από τους Greek Paranormal Society, να μας ξαναπείς πάλι τα άτομα της ομάδας, παρόλο και αν τους ανέφερες, ειδικά τον Θάνο και τον είπες και πιο πριν, θα ήθελα όμως να αναφερθούν πάλι τα ονόματα. Είμαι εγώ, ο Παύλος Καλταβερίδης, ο ιδρυτής και ο leading investigator, ας το πούμε έτσι, της ομάδας. Είναι ο Διονύσης Μωραϊτής, ο οποίος είναι ο συνειδητής της ομάδας, ο σκηνοθέτης, οι κάμερες, γενικά το μυαλό πίσω από αυτές τις εικόνες που βλέπετε. Είναι ο Τόνι Λέιτζελ, ο οποίος είναι ο ερευνητής της ομάδας, αυτός που φτιάχνει τη μουσική για τα επεισόδια, και ο Θάνος Μυρναίος που έχει φύγει τώρα και είναι ερευνητής και βοηθάει και στις λήψεις με κάμερα. Και όλοι εσείς είσαστε από διαφορετικά μέρη όπως είμαστε και εδώ, στο web. Ακριβώς. Εγώ μένω Τρίκαλα, καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη βέβαια, ο Μωραϊτς μένει Κο, ο Θάνος είναι από Ερέτρια και ο Τόνι είναι στην Αθήνα. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε και για τα παιδιά. Το μήνυμα που θέλεις εσύ να πεις για τα παιδιά, το οποίο το έχεις αναφέρει πάρα πολλές φορές σε όλη τη συνέντευξη. Πες μας λοιπόν το δικό σου μήνυμα. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Βλέποντας την νεαρή, δείτε στο YouTube και το πώς κάποιοι έχουν κάποιους οπαδούς, ας το πούμε εισαγωγικά, το λένε θέλω να κάνω κι εγώ. Σύν ότι αυτό που κάνουμε είναι κάτι το οποίο λες και απευθύνεται αρνητικά βέβαια στους ανηλίκους, ξέρεις, μαγιά, περιπέτεια, εγώ θέλω να πω κάτι και το λέω πάντα. Και θα το πω και μέσα από εσάς. Μακριά, όσοι είστε ανήλικοι, ή άνθρωποι ενήλικοι οι οποίοι είστε συναισθηματικά, ψυχικά ευαίσθητοι, γιατί πολύ απλά και περισσότερο το βυθό στους νεαρούς. Δεν είναι μαγιάρε. Πάρε παράδειγμα, ζωντανό. Ακριβώς. Δεν είναι μαγιά. Δεν είναι μαγιά να κάνεις αυτό το πράγμα που βλέπετε από εμάς, από. Δεν είναι μαγιά. Δεν είναι περιπέτεια. Εμείς δεν το κάνουμε για περιπέτεια. Μην βλέπετε εμάς. Βλέποντας εμάς, τι εννοώ. Δείτε μας και ακούστε τι έχουμε να σας πούμε πρώτα. Δείτε τα επεισόδια. Δείτε το κλείσιμο των επεισοδίων. Βρείτε μας στη σελίδα μας στο Facebook, στο Greek Paranormal Society. Μιλήστε μας. Δεν θα σας φάει ούτε κανένας βρικόλακας, ούτε φαντάσματα θα βγουν μπροστά σας, ούτε τίποτα. Αλλά ποιο είναι το επικίνδυνο. Δυστυχώς, εκεί που υποθετίζεται ότι είναι στοιχειωμένα τα μέρη, σε όλη την Ελλάδα, είναι άνδρο σατανιστών, περίεργων συναλλαγών, ανθρώπους που είναι άρρωστοι. Φανταστείτε να πάτε λοιπόν εσείς εκεί, 2-3 παλικαράκια, με το κινητό στην τσέπη σας, ξέρετε τι μπορεί να κάνει κάποιος
για να σας πάρει το κινητό να το πουλήσει, να πάρει τη δόση του και εκεί και. Εννοείται. Αν πέσει σε κάποια περίεργη συναλλαγή, ποιος θα σας σώσει? Ο Παύλος? Δεν νομίζω. Και επίσης, πείτε ότι δεν γίνεται αυτά, γιατί εντάξει είστε μάγκες. Γι' αυτό το κάνω και ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα, είναι σαν να τους μιλάω. Γιατί δεν είχα ποτέ τη δυνατότητα να τους μιλήσω μόνο μέσα από Facebook, μέσα από τα μηνύματα, μέσα από συνεντεύξεις. Θα πάθετε τίποτα, και το εννοώ, θα νομίζεις, θα σας ακουμπήσει κανένα στον νόμο, θα πέσει κανένα πετραδάκι πίσω σας. Έχει συμβεί αυτό, Παύλο, συγγνώμη. Έχει συμβεί και στην Πάτρα. Αλλά επειδή το έχω δει στα μάτια μου να συμβαίνει, να νομίζετε ότι για όλη σας τη ζωή θα σας ακολουθεί κάποιο πνεύμα και θα χαζέψετε, θα τρελαθείτε. Θα σας πνίξουν στα ψυχοφάρμακα. Είχανε κάνει για πλάκα τώρα τα παιδιά, είχανε βάλει στοίχημα ποιος θα πάει στο νεκροταφείο. Πήγαν τα παιδιά στο νεκροταφείο, πιάστηκε τώρα η μπλούζα του παιδιού, του τελευταίου, και το παιδί πέθανε από ανακοπή. Καμία σχέση... Εμένα αυτό μου θυμίζει αστικό μύθο και θα ασχοληθώ κάποια στιγμή με αυτά τα θέματα. Ναι. Ότι πήγε, καρφώθηκε νεκροταφείο και αυτά. Δεν καρφώθηκε το παιδί, τυχαίο ήταν. Ήταν εντελώς τυχαίο. Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό ακριβώς. Αυτά τα βίντεο είναι μεγαλωμένα από τη ζωή. Σκέψου τώρα δηλαδή να πας, να τύχει κάτι το τυχαίο εκείνη την ώρα και να έχεις και προβλήματα. Παιδιά, έκανα την πρακτική μου, σαν νοσηλευτής. Και μου φέρανε 14χρονο κορίτσι που μπήκε στο σπίτι, την έκανε μπου ο αδερφός της και πέθανε από ανακοπή. Ναι. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Και μπράβο σου που δηλαδή, αν κάτι με στεναχωρεί που κάνουμε αυτό που κάνουμε, αν υπάρχει κάτι, είναι αυτό. Δεν θέλω να μας αντιγράφουν, δεν θέλω να κάνουν αυτά που κάνουμε. Και πολύ απλά, και αυτό που θέλω να τους μεταφέρω. Ξέρω, δεν είμαστε μακριά στις ηλικίες, ξέρω πόσο ηλίθιο ακουγόταν και συγχωρέστε με για αυτή την έκφραση. Δεν είναι βρισιά να την ψάξουμε. Να θέλεις να διαβάσεις, να θέλεις να κάνεις και να μην σου αφήνουν πράγματα και καταστάσεις. Τα έχω δει, τα έχω βιώσει και όσοι είμαστε στην Greek Bible Society μας στέλνουν τέτοια μηνύματα. Ήμασταν εκεί, ακούσαμε αυτή, εγώ δεν μπορώ να διαβάσω, έχασα χρονιά, ισχύουνε, υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Μακριά από αυτά. Θέλετε να κάνετε κάτι, θέλετε να κάνετε ό,τι θέλετε, μας είδατε και θέλετε να μας αντιγράψετε. Μια χαρά είναι και η ημέρα, πηγαίνετε την ημέρα, παιδί μου. Αφού δεν μπορώ να σας σταματήσω, πηγαίνετε την ημέρα. Πάρτε και έναν ενήλικο μαζί σας, πείτε τους γονείς που βάζετε και πηγαίνετε. Μπράβο σου Παύλο. Πολύ καλό. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω και θέλω να περάσω και ένα μήνυμα σε αυτούς που ασχολούνται και βγάζουν τις δουλειές τους έξω όπως εμείς. Προσοχή. Μεγάλη προσοχή βλέπουν παιδιά. Προσέξτε τι λέτε. Προσέξτε τι κάνετε. Γιατί καμιά μέρα θα γίνει τίποτα τρελό και μετά θα γίνει πανικός. Προσοχή τι λέτε. Εμείς προσέχουμε πάρα πολύ καλά τι λέμε. Προσοχή. Αυτό. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Λοιπόν, εγώ να πω, κλείνοντας, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε σένα Παύλο, στους Greek Paranormal Society για την συνεργασία που θα έχουμε στο site το δικό μας, για όλες αυτές τις ερωτήσεις όμως που μας έχετε στείλει, θα τις απαντήσετε από τη σελίδα Greek Paranormal Society στο Facebook, μπορείτε να βρείτε τα παιδιά, απαντούνε, είναι πολύ συνεργάσιμα. Και ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την άμεση προσέγγιση. Εγώ σας ευχαριστώ, ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας εύχομαι τα καλύτερα. Μίλησα με δύο ανθρώπους για μένα πάρα πολύ σοβαρούς. Χειριστήκατε ένα τέτοιο θέμα, γιατί έχω δώσει κάποιες συνεντεύξεις και χειρίζονται αυτά τα θέματα κάπως περίεργα. Έτσι, συγχαρητήρια στα ανάγκη την προσπάθεια που κάνετε και θα είμαστε δίπλα σας και ίσως, για να ετοιμαστεί λίγο εδώ ο Χρήστος που δεν φοβάται καθόλου, θα πούμε και στη Θεσσαλονίκη στην Πόμος. Σας περιμένουμε και να πω κιόλας ότι για αυτά τα παιδιά μπορείτε να τους στηρίξετε, να γυρίσουν και όλη την Ελλάδα, να γυρίσουν και όλο τον κόσμο, δεν είναι τίποτα μια φιλοξενία από κάποιους. Τώρα εγώ παίρνω πρωτοβουλία και το λέω έτσι. Είσαι πολύ ευγενική, είσαι πολύ ευγενική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά από μένα. Να σου μιλήσει τώρα, το σταμάτησε το τσιγάρο, περιττό να σου πω, Παύλο.
Α, εντάξει, ωραία, ωραία. Άρα δεν έχει άγχος. Όχι, όχι. Απλά να του πω τώρα έτσι που θα μιλήσουμε να ψαχτείτε λίγο εκεί στο στούντιο, έτσι. Έχουν γίνει τώρα κάποια, γι' αυτό έχει αρχίσει και κοίταγε. Για να ψαχτείτε λίγο τώρα μετά αυτή την κουβέντα, μήπως παρεξηγήθηκε κανένα πνεύμα και καλά που είπαμε ότι όλα εξηγούνται. Ναι. Και την πατήσετε τίποτα εσείς εκεί. Όχι, εντάξει. Εμείς σας περιμένουμε να έρθετε. Θα χαρούμε να κάνουμε και το part 2. Βεβαίως. Μέρος δεύτερο. Από κοντά. Από κοντά. Από κοντά, από κοντά. Τώρα είμαστε σε τηλεφωνική επικοινωνία. Τίποτα άλλο. Να κλείσω από μένα, να σου μιλήσει τώρα, εντάξει, αφού ηρέμησε. Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσω, ξέρεις, αυτά τα ευχαριστήρια και τα τυπικά της σάλτσες. Ναι. Μπράβο, 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 μπράβο. Λοιπόν, εγώ να πω ότι σκοπίμως δεν απαντήσαμε και δεν σε ρώτησα σε κανένα μήνυμα από ό,τι έχει έρθει. Κατανοητό. Θεωρώ πολύ φυσιολογικό και πολύ καλύτερο να σταλούν τα μηνύματα του κόσμου στη σελίδα και οτιδήποτε θέλει ο κόσμος να επικοινωνήσει μαζί σας και να απαντήσετε εσείς οι ίδιοι. Κατανοητό, γιατί φαντάζομαι ότι μία ερώτηση τώρα θα μας έπαιρνε πόση ώρα και για να θα απαντήσουμε. Θα είναι ο χρόνος, αλλά νομίζω ότι και μια απευθείας μεταξύ σας συνομιλία νομίζω ότι είναι καλύτερο. Αλλά εάν και εφόσον δεσμευτείς πρώτα Θεός να γίνει από κοντά η συνέντευξη, τότε νομίζω ότι για να έρθεις εδώ και θα έχεις χρόνο, έτσι, και θα μπορέσουμε να τα πούμε καλύτερα τα πράγματα και με τον κόσμο που θα μας στείλει τα μηνύματά του. Παιδιά, σας το λέω από τώρα και ξέρετε τι σημαίνει, σας υπόσχομαι ότι θα έρθω από κοντά να τα πούμε και σας δίνω στο λόγο της ποντιακής μου τιμής. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το team και σε σένα, γιατί μιλήσαμε, το κανονίσαμε και έγινε σε χρόνο μπαμ μπαμ. Έτσι, ένα μεγάλο ευχαριστώ ξανά σε όλη την ομάδα, γιατί όπως μου είπες, αύριο έχουμε γύρισμα, οπότε καταλαβαίνω ότι ο χρόνος σας είναι πιεσμένος. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα, τα είπες όλα, σε στρίμωξα, απάντησες και θέλω να μου κλείσεις με μία δική σου ατάκα. Κλείστε τα μάτια σας και ανοίξτε το μυαλό σας. Αυτή είναι η δικιά μου ατάκα και θέλω εγώ να σας ευχαριστήσω και εκ μέρους της ομάδας μου και να σας ευχηθώ για ακόμη μια φορά καλή επιτυχία και είναι δεδομένη επιτυχία αν θα συνεχίσετε έτσι. Greek Paranormal Society, βρείτε τους στο Facebook, βρείτε τους στο YouTube και όσο για μας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς για τη μεγάλη σας συμμετοχή και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, αυτή η μεγάλη δύναμη, αυτός ο Θεός του κόσμου, να σας έχει και να μας έχει υγιείς, γερούς και δυνατούς. Φιλάκια πολλά.